Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σε όλες και όλους. Εύχομαι να είστε καλά και να είστε και σήμερα συντονισμένοι στην τηλεοπτική μας παρέα. Ημέρα Παρασκευή, μία ημέρα πριν το τριήμερο της Καθαρά Δευτέρας, των αποκριών, των μεγάλων αποκριών όπως ήθιστε να γιορτάζονται στη χώρα μας, στην Ελλάδα. Απόκριση, οι οποίες όμως θα γιορταστούν πραγματικά πολύ διαφορετικά και φέτος. Αναβλήθηκαν πέρυσι λόγω κορονοϊού όλες οι εκδηλώσεις. Φέτος δεν υπήρχε καν ούτε σκέψη να πραγματοποιηθούν αυτές. Βέβαια, κάποιοι σύλλογοι έκαναν τα κουμάντα τους για διαδικτυακές εκδηλώσεις. Για να δούμε. Λοιπόν, ας είναι η τελευταία φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Όπως και να έχει, εμείς εδώ είμαστε. Με ανεβασμένη διάθεση, ανοιξιάτικη, νομίζω ότι μας βοηθά και ο καιρός, το καλεί και ο καιρός έτσι που είναι πιο καλός, ευτυχώς. Και ας ελπίσουμε να παραμείνει έτσι και να μην χαλάσει και τις επόμενες ημέρες. Και θα είμαστε κοντά σας μέχρι και τις 5 περίπου. Πολλά θέματα σας έχουμε ετοιμάσει και σήμερα. Και φυσικά περιμένουμε τη δική σας συμμετοχή. Υπενθυμίζω και τους τρόπους επικοινωνίας εντάχει αμέσως για να πάμε στα θέματά μας. 2-651-068-541-68-542 για τις δικές σας τηλεφωνικές παρεμβάσεις, ανοιχτές τις τηλεφωνικές γραμμές από τώρα. Υπάρχει δυνατότητα να στέλνετε μηνύματα στο κινητό τηλέφωνο της εκπομπής, στο 6970-42-47-82. Μηνύματα στέλνετε επίσης στη σελίδα μας στο Facebook, μας βρίσκεται πληκτρολογώντας με ελληνικούς χαρακτήρες η ώρα της Ηπείρου. Και τα λέμε και από εκεί, από εκεί βλέπετε και μέσω live streaming την εκπομπή μας, στέλνετε και τα μηνύματά σας ωστόσο, όπως επίσης στέλνετε μηνύματα και στο email της εκπομπής, oraepiru@gmail.com. Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Λίγο πριν όμως θα δούμε, να σας δώσω έτσι 2-3 ειδήσεις της τελευταίας στιγμής. Σίγουρα όσοι είσαστε στο σπίτι αυτή την ώρα, πριν από περίπου 5-6 λεπτά είχαμε σεισμό της κλίμακας 5,2 ρίχτερ στην Ελασσόνα. Το επίκεντρο φαίνεται να είναι εκεί. Σε λίγο θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες. Έγινε αισθητός ακόμη και εδώ και πρέπει να σας πω και εγώ έμπαινα προς το στούντιο και το αντιλήφθηκα. Όσοι ήσασταν εν κινείς, ίσως να μην το καταλάβατε, αλλά όσοι ήσασταν στα σπίτια, σίγουρα κάποιο έτσι, στίγμα είχατε του σεισμού, οπωσδήποτε. Τώρα έχουμε, φαίνεται πως έχουμε εισήγηση της Επιτροπής των Λοιμοξιολόγων, οι οποίοι συνεδριάζουν από το πρωί. Με κάθε επιφύλαξη το μεταφέρουμε αυτό και με πληροφορίες έτσι, και πηγές που υπάρχουν και από τα αθηναϊκά μέσα και από συναδέλφους στην Αθήνα. Φαίνεται πάντως, υπάρχουν έτσι, κάποιες διαρροές και φαίνεται πως πάμε για κλείσιμο των σχολείων σε όλη την Ελλάδα. Είναι κάτι τέτοιο που εισηγούνται αυτή τη στιγμή οι λοιμοξιολόγοι μέχρι τα τέλη του Μάρτη και παράταση, φέρεται έτσι ως πιο πιθανό το ενδεχόμενο να έχουμε παράταση του lockdown στην Αθήνα. Οι λοιμοξιολόγοι, ωστόσο, εισηγούνται και σκληρό lockdown σε 9 ακόμη περιοχές της χώρας, μεταξύ αυτών Ιωάννινα, Δήμος Ιωαννιτών και Δήμος Μετσόβου. Σας το μεταφέρω έτσι όπως έχει γραφεί, να μπουν 9 ακόμη περιοχές της χώρας σε καθεστώς σκληρού lockdown λόγω της έξαρσης της πανδημίας του κορονοϊού. Φέρεται να εισηγούνται οι λοιμοξιολόγοι που συνεδριάζουν από το πρωί αξιολογώντας όλα τα επιδημιολογικά δεδομένα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ειδικοί εισηγούνται στην κυβέρνηση να μπουν στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου ή αλλιώς βαθύ κόκκινο. Η Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας, η Περιφερειακή Ενότητα του Κιλκής, η Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου και η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής. Επίσης, εισηγούνται να εφαρμοστεί σκληρό lockdown στους Δήμους Κατερίνης, Ιωαννίνων, Σκιάθου, Χανίων και Μετσόβου. Άρα φαίνεται πως απομακρύνεται το ενδεχόμενο να έχουμε καθολικό lockdown, δηλαδή να μπει στο βαθύ κόκκινο ολόκληρη η Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, δηλαδή και οι 8 δήμοι της περιοχής, παρά μόνο τα Γιάννενα, ο Δήμος Ιωαννιτών, ο μεγάλος Δήμος Ιωαννιτών και ο Δήμος του Μετσόβου που τις τελευταίες μέρες έχει δώσει κρούσματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτά φτάνουν περίπου τα 22 με 25 ενεργά κρούσματα στην περιοχή. Άρα, φαίνεται πως πάμε για τοπικά lockdown, σκληρά τοπικά lockdown σε Δήμο Ιωαννιτών και Δήμο Μετσόβου. Θα δούμε όμως, θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες το απόγευμα και ίσως και σε λίγη ώρα από τώρα. Όμως, οι επίσημες ανακοινώσεις θα γίνουν από τον κύριο Χαρδαλιά το απόγευμα στις 6. Αυτά λοιπόν τα πιο σημαντικά, σε λίγο θα δούμε και άλλα. Πάμε αρχικά να δούμε και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να σας βάλουμε και στην κουβέντα μας. Έτσι βλέπω ήδη κάποιοι έχουν ξεκινήσει να γράφουν τα μηνύματά τους. Στείλτε οτιδήποτε θέλετε, οτιδήποτε απορίες έχετε και αν μπορούμε έτσι να σας
στις λύσουμε, να σας διαφωτίσουμε ή να συζητήσουμε πράγματα, μπορείτε να συμμετέχετε ενεργά στην εκπομπή. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με τα πρωτοσέλιδα και την Καθημερινή. Πολύ ωραία. Το παράδειγμα των 4 πρώην Προέδρων για την προώθηση των εμβολιασμών συστρατεύτηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες 4 πρώην Πρόεδροι, ο Τζίμι Κόρτερ, ο Μπιλ Κλίντον, ο Τζόρτζ Μπους και ο Μπαράκ Ομπάμα. Οι πρώην πλανητάρχες μαζί με τις συζύγους τους θα πρωταγωνιστήσουν σε διαφημιστικό βίντεο με το οποίο θα καλούν τους συμπατριώτες τους να εμβολιαστούν. Στο πρώτο μέρος του βίντεο, μάλιστα, οι 4 έχουν απαθανατιστεί ενώ εμβολιάζονται και βλέπετε σχετικές φωτογραφίες. Οι Τούρκοι προκαλούν με πυροβολισμό στον Εύρο επίθεση και έκθεση του Frontex που μοίρασε Αλεξής Φεραγιλέκας στους φύλακες. Φαίνεται ότι έχουμε μια επιθετική πολιτική από την Τουρκία. Δεν κάνει πίσω. Την ώρα που στις 16-17 του μήνα ακούμε ότι θα ξεκινήσει ο δεύτερος κύκλος των διερευνητικών. Μονόδρομος ο ατομικός κουμπαράς σε ό,τι αφορά το ασφαλιστικό σύστημα. Οι δημογραφικές εξελίξεις επιβάλλουν τη μεταρρύθμιση στο ασφαλιστικό και την εισαγωγή στοιχείων κεφαλαιοποίησης, καθώς οι νέοι εργαζόμενοι δεν μπορούν πλέον να πληρώνουν με τις εισφορές τους τις συντάξεις των συνταξιούχων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Πάνος Τσακλόγλου, σε 40 χρόνια από το 1980 μέχρι το 2020, ο αριθμός των νέων κάτω των 25 ετών μειώθηκε κατά 35%, οι γεννήσεις περιορίστηκαν κατά 44% και οι ηλικιωμένοι άνω των 65 ετών σχεδόν έχουν διπλασιαστεί. Όλα αυτά είναι απότοκο του δημογραφικού προβλήματος, όπως καταλαβαίνετε. Δουλεύουν λιγότεροι για να παίρνουν σύνταξη περισσότεροι. Πάμε να δούμε τι λένε τα νέα. Η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται. Εδώ και αρκετά χρόνια στην πραγματικότητα από το τέλος της κυβέρνησης Σιμίτη και ύστερα η Ελλάδα ζει σε διαρκή αναταραχή. Για λόγους που δεν ήταν μόνο εσωτερική, η χρηματοπιστωτική κρίση είχε και διάρκεια και συνέπειες μεγαλύτερες από αυτές που έπρεπε, οδηγώντας στο φαινόμενο των αγανακτισμένων. Ακολούθησε η προσφυγική κρίση που αποτέλεσε το θερμοκήπιο της νεοναζιστικής βίας. Τα πάθη οξύνθηκαν με ευθύνη όλων των πλευρών και εξαιτίας του Μακεδονικού. Αλλά η χώρα αποκόμισε τα διδάγματά της και γύρισε σελίδα. Είναι λοιπόν αδιανόητο να απεργάζονται σήμερα κάποιοι κύκλοι επιστροφής στις μαύρες ημέρες του παρελθόντος. Κανένα γεγονός, ούτε η απεργία πείνας ενός τρομοκράτη, ούτε τα περιστατικά υπέρμετρης αστυνομικής βίας και λιτζαρίσματος ενός αστυνομικού σε μια πλατεία, αλλά ούτε και η κόπωση από τα συνεχή lockdown και την πανδημία, δεν μπορεί να προκαλέσει μια νέα έκρηξη, ένα νέο διχασμό, ένα νέο κύμα μίσους. Γράφει η εφημερίδα. Είναι το βασικό άρθρο των νέων σήμερα αυτό. Πανελλαδικές 2021, πού θα πάνε οι βάσεις με κριτήριο το βαθμό δυσκολίας στα μαθήματα βαρύτητας. 5 νέα μέτρα και ένα δώρο για τις επιχειρήσεις. Η αναφορά είναι στα χθεσινά μέτρα έτσι που ανακοινώθηκαν από την κυβέρνηση τα 2,5 δις. Μπήκαμε στη νέα εθνική πίνακοθήκη, ρεπορτάζ της Μέρης Αδαμοπούλου. Πάμε να δούμε τι λέει η εφημερίδα των συντακτών. Κράτος βίας και φακελώματος δεν είναι μεμονωμένα περιστατικά, είναι σταθερή πολιτική επιλογή. Η Ελλάδα γυρίζει στο μαύρο παρελθόν της. Βήμα-βήμα η αστυνομική επιχείρηση στο ΑΠΘΙΤΑ για μια κατάληψη που είχε λήξει. Ιστορική σε όγκο διαδήλωση στη Θεσσαλονίκη. Σφυροκόπημα της αντιπολίτευσης στην κυβέρνηση μέσα και έξω από τη Βουλή. Σήμερα η αντιπαράθεση Μητσοτάκη-Τσίπρα. Πάμε να δούμε τι λέει η Αυγή. Νοσοκομεία χωρίς οξυγόνο, κραυγή αγωνίας από τους γιατρούς για τη δραματική κατάσταση των μονάδων της Αττικής, μεγάλος κίνδυνος και για τους διασωληνωμένους ασθενείς, αλλά και για τους μηχανικά υποστηριζόμενους. Απειλούν με κυρώσεις τους καταγγέλλοντες, στάση εργασίας και συγκέντρωση διαμαρτυρίας των εργαζομένων στο Θριάσιο σήμερα στο Υπουργείο Υγείας. Κατηγορώ Τσίπρα κατά Μητσοτάκη στη Βουλή, επικίνδυνος πρωθυπουργός πυροδοτεί την ένταση. Εμπεγμός διάγγελμα από το Μητσοτάκη για μέτρα που ήδη εφαρμόζονται. Ελληνικός χρυσός, ΣΥΡΙΖΑ, παράνομη σύμβαση, ονομαστική ψηφοφορία. Φάμελος έχει συνταχθεί από την εταιρεία και όχι από την πολιτεία. Πάμε να δούμε τι λέει ο ριζοσπάστης. Δεν υπάρχει ομοψυχία με το άδικο. Δεν θα κλείσουν το στόμα του λαού.
κρατικός αυταρχισμός και αντιλαϊκή πολιτική πάνε μαζί. Κουτσούμπα στη Βουλή, η κλιμάκωση της καταστολής δεν είναι απλά μια αιμονή της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, όπως προβάλλουν ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΙΝΑΛ και άλλα κόμματα. Είναι σήμα κατά τεθέν κάθε αντιλαϊκής αστικής κυβέρνησης όλων των κυβερνήσεων στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πανατικό συλλαλητήριο την Τετάρτη 17 του Μάρτη. Δεκάδες συνδικαλιστικές οργανώσεις καλούν στον αγώνα για την υγεία, το εισόδημα και ενάντια στην καταστολή. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Τα 6 νέα μέτρα ύψους 2,5 δις ευρώ για στήριξη εργαζομένων επαγγελματιών επιχειρήσεων. Μπόνους για ενίκια και επιστρεπτέα. Κυριάκος Μητσοτάκης, στόχος μας να μείνει όρθιος ο κόσμος της παραγωγής. Δεν αλλάζουν τα περιοριστικά μέτρα για την καθαρά Δευτέρα. Υψηλά τα κρούσματα, νέο ρεκόρ εισαγωγών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε το εμβόλιο Johnson & Johnson. Ποιες χώρες σταματούν το εμβόλιο της AstraZeneca. Πάμε στην αυτεμπορική. Νέα ένεση στήριξης 2,5 δις ευρώ. Επιδοτήσεις δανείων και παγίων δαπανών. 7η επιστρεπτέα και κούρεμα των τριών πρώτων. Επιδοτήσεις φόρων. Στα 11,6 δις ευρώ τα φετινά μέτρα, στα 35,6 δις ευρώ τα μέτρα που έχουν επαρθεί από το 20 μέχρι σήμερα. Καλά τα μέτρα, αλλά δεν αρκούν, λένε οι φορείς της αγοράς. Καμπανάκι κινδύνου για γύρανση του πληθυσμού, λιγότερη κατά 35% ή κάτω των 25, τα νέα παιδιά δηλαδή. Είναι αυτό που σας έλεγα νωρίτερα. 8 συν 1 χώρες βάζουν στον πάγο το εμβόλιο της AstraZeneca. Σάλλος έχει προκληθεί σε παγκόσμιο επίπεδο αναφορικά με τα θρομβοεμβολικά επεισόδια που παρουσίασαν αρκετά άτομα που εμβολιάστηκαν με το εμβόλιο της AstraZeneca. Ορισμένα εκ των οποίων έχασαν τη ζωή τους, με αποτέλεσμα το ένα μετά το άλλο τα κράτη-μέλη να αποσύρουν το εμβόλιο το συγκεκριμένο και μάλλον πιο συγκεκριμένα παρτίδα του, την ABV 5300, η οποία παραδόθηκε σε 17 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέσα σε αυτές είναι και η χώρα μας. Η Επιτροπή Ασφάλειας του ΕΜΑ συνεχίζει τους ελέγχους, αλλά 9 χώρες δεν περίμεναν την ετοιμιγορία του και πάγωσαν τους εμβολιασμούς. Λοιπόν, μένουμε σε αυτά, σε ό,τι αφορά τα πρωτοσέλιδα. Επειδή βλέπω ότι έρχονται μηνύματά σας και ρωτάτε τι γίνεται, ίσως να μην ακούσατε αυτό που σας έλεγα νωρίτερα, ρωτάτε πολύ τι γίνεται με το lockdown. Ναι, η αλήθεια είναι πως υπάρχει μια εισήγηση μέχρι στιγμής, αυτό δείχνουν τα πρώτα στοιχεία, ότι υπάρχει και οι διαρροές, υπάρχει μια εισήγηση των λοιμοξιολόγων για lockdown σε νέα, για σκληρό lockdown σε νέα περιοχές της χώρας. Μέσα σε αυτές είναι ο Δήμος Ιωαννιτών, φαίνεται πως είναι ο Δήμος Ιωαννιτών και ο Δήμος Μετσόβου. Άρα μάλλον απομακρυνόμαστε από το ενδεχόμενο να έχουμε γενικό lockdown σε όλη την περιφερειακή ενότητα Ιωαννίνων, δηλαδή σε όλο το νομό Ιωαννίνων. Φαίνεται πως οι υπόλοιποι 6 δήμοι δεν θα είναι κάτω από καθεστώς lockdown, παρά μόνο εκεί που εστιάζονται τα περισσότερα κρούσματα. Κάτι θα είδαν, κάτι θα ξέρουν οι λοιμοξιολόγοι και εισηγούνται lockdown για Γιάννενα και Μέτσοβο. Θα το δούμε όμως αυτό, με κάθε επιφύλαξη και εμείς το μεταφέρουμε. Είναι πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας από το πρωί. Λίγο πολύ έχουμε προσπαθήσει όλοι μας να επικοινωνήσουμε. Φαίνεται ότι έχει φτάσει και τοπικά αυτό εδώ. Όμως, κανείς δεν μπορεί να πει τίποτα επίσημο, παρά μόνο αν αυτό ανακοινωθεί από τον Νίκο Χαρδαλιά, τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας, όπως κάνει άλλωστε για όλες τις περιοχές που μπαίνουν σε πιο αυστηρά μέτρα, σε πιο αυστηρή επιτήρηση. Κάθε Παρασκευή απόγευμα, άρα θα περιμένουμε στις 6 το απόγευμα, τα νεότερα. Τώρα φαίνεται ότι έχουμε και μία ακόμη εισήγηση των λοιμοξιολόγων. Τα επιδημιολογικά στοιχεία έτσι ανά τη χώρα δείχνουν ότι έχουμε σταθερά αρκετά κρούσματα. Το lockdown φαίνεται μάλλον πως δεν αποδίδει και στρέφουν την προσοχή τους οι λοιμοξιολόγοι και στα σχολεία και έτσι μάλλον όλα δείχνουν ότι προτείνουν, συν τις άλλες, ρίχνουν στο τραπέζι της συζήτησης και κλείσιμο των σχολείων σε όλη την Ελλάδα μέχρι και τα τέλη του Μάρτη. Για να δούμε. Για να δούμε τι θα δούμε μέχρι το απόγευμα. Λοιπόν, αυτά προς στιγμήν. Θέλω όμως, επειδή πολλές φορές με μαλώνετε και φωνάζετε, να πάμε να δούμε και άλλα θέματα πέραν του κορονοϊού. Να δούμε έτσι ίσως και θέματα που αφορούν την πόλη μας και θέματα που μπορούν να, έτσι και ευκαιρίες που μπορούν να δημιουργηθούν.
εν μέσω της πανδημίας. Ένα πολύ ωραίο άρθρο έχει γράψει στον πρωινό λόγο ο Πέτρος Μπούγιας, ο οποίος είναι μαζί μας, ένας άνθρωπος που υπηρετεί την τοπική αυτοδιοίκηση, έτσι από όποιο μετερίζει μπορεί. Είναι ένας νέος άνθρωπος με προσφορά, με διάθεση για προσφορά στα κοινά. Και έχει ένα ενδιαφέρον έτσι άρθρο που θέλησα να το σχολιάσουμε και να το δούμε μαζί του. Και μια ωραία πρόταση, η οποία φαίνεται ότι ήδη έχει δουλέψει, έχει γίνει πράξη και σε άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας. Είναι υιοθέτησε την πόλη σου ή αλλιώς πώς μπορούν δήμοι και ιδιωτική πρωτοβουλία να συμπράξουν. Καλησπέρα Πέτρο. Καλησπέρα και από μένα Έλενα, καλησπέρα στους τηλεθεατές. Δυστυχώς υπάρχει πάρα πολύ μαυρίλα, να το πω έτσι, όλο αυτό το διάστημα, δεδομένου ότι υπάρχουν πολλά κρούσματα, δεν αποσυμφορίζει την κατάσταση, τα lockdown είτε τοπικά είτε σε μεγαλύτερη εμβέλεια διαδέχονται το ένα μετά το άλλο. Και μάλλον δεν αποδίδουν, υπάρχει καμία αισιοδοξία και τίποτα άλλο πέρα από αυτό. Όμως καλό είναι, και ειδικά όσοι ασχολούμαστε λίγο και με τα κοινά, αυτό το διάστημα να βλέπουμε και λίγο πιο δημιουργικά τα πράγματα και να βλέπουμε και τις ευκαιρίες, οι οποίες ευκαιρίες υπάρχουν και μπορεί να μην δίνουν τόσο πολύ έμφαση αυτό το διάστημα σε αυτές, γιατί είναι λογικό. Υπάρχουν σημαντικά προβλήματα προς διαχείριση, ωστόσο δεν θα πρέπει να μείνουν ανεκμετάλλευτες και κυρίως δεν θα πρέπει να πετάξουν και να χαθούν αυτές οι ευκαιρίες, γιατί αυτό σημαίνει ότι θα χαθούν και σημαντικά κονδύλια για το Δήμο Ιωαννιτών, τα οποία, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, θα κάνουν πολύ καλύτερο και το Δήμο μας και την πόλη μας, και είναι κάτι που το έχουμε πάρα πολύ ανάγκη. Mm-hmm. Και το έχουμε δει κυρίως σε αυτή την περίοδο της υγειονομικής κρίσης, που είμαστε αναγκασμένοι, να το πω έτσι, να είμαστε εντός των γεωγραφικών συνόρων της πόλης. Δεν υπάρχει δυνατότητα μετακίνησης για τη μεγάλη πλειοψηφία. Οπότε έχουμε ανακαλύψει σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό τα αρνητικά και τις ελλείψεις από μια πόλη η οποία θα έπρεπε να είναι φιλική με το πέρασμα των χρόνων όλο και περισσότερο προς τους πολίτες. Αλλά δυστυχώς παρουσιάζονται πολλές ελλείψεις, αλλά και εδώ είναι το ζήτημα, και πολλές ευκαιρίες για να αλλάξει προς το καλύτερο. Το δικό μου άρθρο που έχει τον τίτλο «Υιοθέτησε την πόλη σου», το υιοθέτησε μέσα εισαγωγικά, πρόκειται για ένα πρόγραμμα το οποίο εφαρμόστηκε από τον τωρινό δήμαρχο, τον κύριο Μπακογιάννη, και εφαρμόζεται στην Αθήνα. Και άλλαξε κατά μεγάλο βαθμό συνοικίες και περιοχές οι οποίες το είχαν ανάγκη. Τι φιλοσοφία έχει αυτό το πρόγραμμα ουσιαστικά? Έχει τη φιλοσοφία ότι ό,τι είναι δημόσιο δεν είναι και κρατικό. Κάτι που πολύ συχνά το συγχαίουμε και εμείς οι πολίτες, αλλά και οι δημοτικές αρχές. Με λίγα λόγια να πω το εξής, ότι υπάρχει αρκετά έντονη νοοτροπία ότι ό,τι είναι εκτός του σπιτιού μας δεν είναι δικό μας, δεν μας ενδιαφέρει. Και δυστυχώς δεν το σεβόμαστε κιόλας πολλές φορές. Υπάρχει αυτή η λανθασμένη νοοτροπία. Ακριβώς. Θα πρέπει να πω το πολύ απλό παράδειγμα, όταν χιονίζει, που φέτος δεν έγινε τόσο έντονα εδώ, όταν χιονίζει δεν φτιαρίζουμε έξω από το πεζοδρόμιό μας, ενώ είναι δικιά μας αρμοδιότητα. Το ίδιο συμβαίνει και με πάρα πολλές άλλες περιπτώσεις. Άρα λοιπόν αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι να καταλάβουμε ότι ό,τι είναι δημόσιο μας ενδιαφέρει, μας αφορά και εμάς. Η πόλη ουσιαστικά και ο Δήμος μεγαλώνουν μαζί μας και θα πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι στην ουσία σαν παιδιά μας. Έτσι θα πρέπει να το νιώσουμε. Η συμπεριφορά μας δηλαδή είναι αυτή η οποία θα καθορίσει την εξέλιξή της. Αν εμείς συμπεριφερθούμε με σεβασμό, με αγάπη, με ενδιαφέρον, αυτό θα έχει αντίκτυπο και στην πόλη και στους δημόσιους χώρους της. Αν αντίθετα θεωρούμε ότι ό,τι υπάρχει πλην της οικίας μας δεν είναι δικό μας και καταστρέφουμε, βανδαλίζουμε, αδιαφορούμε, βρωμίζουμε, καταλαβαίνουμε ότι θα έχει και μια τέτοια λογική και η εξέλιξη της πόλης. Άρα λοιπόν, οτιδήποτε υπάρχει στον δημόσιο χώρο και στην πόλη, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι έχει να κάνει άμεσα με εμάς. Δηλαδή, να πω για παράδειγμα τα σπασμένα πεζοδρόμια, η άσφαλτος με λακκούβες, τα κατεστραμμένα κτίρια, οι βαμμένοι με γκράφιτι τείχους. Όλα αυτά είναι αδιάψευτοι μάρτυρες, όλα αυτά, οι τείχοι, τα πεζοδρόμια, η άσφαλτος, της δικιάς μας ενέργειας στο δημόσιο χώρο. Άρα λοιπόν θα πρέπει με κάποιο τρόπο να μπορέσουμε να υιοθετήσουμε τους χώρους αυτούς και να λάβουμε την πρωτοβουλία εμείς να τους κάνουμε να εξελιχθούν και να γίνουν καλύτεροι. Mm-hmm. Τι έχει συμβεί λοιπόν
την Αθήνα με το πρόγραμμα αυτό πολλές εταιρείες οι οποίες έχουν τη δυνατότητα και περίσσια χρημάτων, να το πω έτσι, έχουν δώσει κάποια κονδύλια μέσω της εταιρικής υπευθυνότητας. Το κάνουν πολλές εταιρείες αυτό και έχουν βελτιώσει ένα πάρκο. Έχουν κάνει δηλαδή τα πάρκα τσέπης, όπως στην Κυψέλη για παράδειγμα, που έχει γίνει. Έχουν βελτιώσει σχολεία με σύγχρονες υποδομές και εξοπλισμό, έχουν μεταφυτεύσει δέντρα, έτσι έχουν δημιουργηθεί καινούργιοι χώροι πρασίνου, έχουν σβήσει πολλούς τοίχους με γκράφιτι, έχουν αποκαταστήσει πεζοδρόμια. Όλα αυτά έχουν γίνει με χρήματα των εταιριών. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί δεν μπαίνουν στον προϋπολογισμό του Δήμου, δεν δίνει ούτε ένα ευρώ, να το πω έτσι, ο Δήμος. Και με αυτή τη συνέργεια μεταξύ Δήμου και εταιριών γίνεται καλύτερη η πόλη και γίνεται καλύτερος ο Δήμος. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το δουλέψουμε και εδώ στο Δήμο Ιωαννιτών, δεδομένου ότι τα κονδύλια τα οποία έχει ένας Δήμος δεν είναι πεπερασμένα. Υπάρχουν δηλαδή οι πόροι τους οποίους έχει ο Δήμος από χρήματα τα οποία παίρνει από τα δημοτικά τέλη και από χρήματα τα οποία παίρνει από μισθώσεις ακινήτων και από ό,τι τέλος πάντων υπάρχει στον προϋπολογισμό. Αυτά λοιπόν είναι ένα συγκεκριμένο ποσό και μέχρι αυτού μπορεί να διαθέσει για έργα, για κοινωνικές υπηρεσίες κτλ. Από εκεί και πέρα είναι αναγκαία να υπάρξει αυτή η χρηματοδότηση από άλλους φορείς, το ξαναλέω, οι οποίοι δεν το κάνουν μόνο στα πλαίσια της ευεργεσίας, το κάνουν γιατί ίσως αυτές οι εταιρείες έχουν φοροαπαλλαγές, θα έχουν μια λαϊκή απήχηση, θα έχουν πελατολόγιο. Είναι δηλαδή μια win-win κατάσταση. Δεν σημαίνει ότι οι εταιρείες αυτές είναι οι παλιοί ευεργέτες που υπήρχαν εδώ πέρα και είχαμε και τα Γιάννενα αρκετούς τέτοιους. Έτσι. Αλλά είναι μια κατάσταση η οποία φυσικά διευκολύνει, να το πω έτσι, και κερδίζουν και οι δύο. Και οι εταιρείες και ο Δήμος και φυσικά οι πολίτες, οι οποίοι θα αδρέψουν τους καρπούς όλων αυτών των έργων τα οποία θα γίνουν. Πέρα από αυτό. Έχεις απόλυτο δίκιο, Πέτρο, και ξέρεις, και δεν είναι, και να πούμε κάτι, και δεν είναι μόνο οι επιχειρηματίες, οι εταιρείες, είναι και ο ίδιος ο πολίτης που θα πρέπει να τον βάλουμε στο παιχνίδι. Θα έρθουμε λίγο να συζητήσουμε, γιατί, για παράδειγμα, από την πρώην Δημοτική Αρχή υπήρχε μια ανάλογη δράση που έβαζε στο παιχνίδι τους ίδιους τους δημότες, τους ίδιους τους πολίτες, που μπορούσαν να υιοθετήσουν περιοχές, πάρκα, να κάνουν έργα, να γίνονται έργα στις περιοχές τους, κατόπιν έτσι συνεννόησης με την Δημοτική Αρχή, αλλά και υπό την προϋπόθεση και τον όρο ότι οι ίδιοι θα ήταν αυτοί που θα πρόσεχαν τη γειτονιά τους, έτσι το παρκάκι που ίσως δημιουργούνταν κλπ. Θα έρθουμε όμως να το δούμε και αυτό σε λίγο. Ας μείνουμε στην ιδιωτική πρωτοβουλία, έτσι όπως την ξέρουμε στη χώρα μας, αναφερόμαστε σε επιχειρήσεις, σε εταιρείες. Έτσι ακριβώς. Η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, όπως πολύ σωστά είπε Έλενα, έτρεξε ένα τέτοιο πρόγραμμα και πολλές προτάσεις τόσο πολιτών όσο και φορέων και συλλόγων, εκπολιτιστικών αλλά και άλλων συλλόγων έγιναν πραγματικότητα. Υπήρχε αυτό το πρόγραμμα του συμμετοχικού προϋπολογισμού, να θυμίσω, για όσους δεν το γνωρίζουν, και εκεί εντάχθηκαν πάρα πολλές προτάσεις και διατέθηκαν κάποια κονδύλια του Δήμου και πρόλαβαν και υλοποιήθηκαν και κάποια έργα. Αυτό το πρόγραμμα έχει ξεχαστεί από τη σημερινή Δημοτική Αρχή. Εγώ νομίζω ότι θα έπρεπε να βάλει περισσότερο στο παιχνίδι και τους πολίτες και τους συλλόγους και τις συλλογικότητες και τους φορείς και κυρίως να υπάρχει μια συνεννόηση με επιχειρηματίες του τόπου, που υπάρχουν επιχειρηματίες με τζίρους αρκετά μεγάλους, οι οποίοι μπορούν να προσφέρουν. Η αλήθεια είναι ότι κάποιοι έχουν προσφέρει αυτό το διάστημα της υγειονομικής κρίσης. Κάποιες ΜΕΘ έχουν εξοπλιστεί με χρήματα τα οποία έχουν δοθεί από διάφορους επιχειρηματίες του τόπου μας. Έτσι, δεν λέμε ότι δεν υπάρχει προσφορά, αλλά θα πρέπει να υπάρχει μια προσφορά και σε μια άλλη κλίμακα. Γιατί παλιότερα, να το θυμίσω, το κλασικό ήταν ότι κάποιος δόριζε έναν απεινιδωτή και έχουμε τοποθετημένους διάφορους τέτοιους, οι οποίοι φυσικά είναι μια πολύ σημαντική προσφορά, γιατί μπορεί να σωθούν ζωές. Όμως δεν έχουν χρησιμοποιηθεί σχεδόν ποτέ. Χρειάζονται πιο ρεαλιστικά έργα, να το πω έτσι, τα οποία καθημερινά θα τα χαίρονται οι πολίτες, θα αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής τους, οι μαθητές στα σχολεία, οι πολίτες στους δημόσιους χώρους, τα πάρκα και τα κτίρια, τα πάντα.
και νομίζω ότι είναι εφικτό να γίνει αυτό. Δεν είναι κάτι ανέφικτο. Όπως και πάρα πολύ σημαντικό είναι η μεγάλη ευκαιρία για το Δήμο Ιαννητών, mm-hmm. είναι τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης που ανακοινώθηκε πρόσφατα ότι θα δοθούν για τοπικά πολεοδομικά σχέδια, ειδικά πολεοδομικά σχέδια, μεταφορά του τελεστή δόμησης. Αυτό είναι μια ευκαιρία επιτέλους. Ο Δήμος Ιαννητών, ο οποίος είναι ένας Δήμος αναπτυσσόμενος και δεδομένων των δύο μεγάλων δικών αξώνων Ιωνίας και Εγνατίας Οδού, του αεροδρόμου που αναβαθμίστηκε πρόσφατα, τον άξονα τον οποίο θα συνεχιστεί ο Ε65 και θα έχουμε και από την άλλη πλευρά μια σύνδεση, καταλαβαίνουμε ότι είναι ένας νευραλγικός κόμβος εδώ πέρα και θα πρέπει κάποια στιγμή να αναπτυχθεί. Για να δούμε, Πέτρο, ωστόσο, αν ολοκληρωθούν αυτά τα έργα και πότε και πώς, θα είναι μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, γιατί υπάρχουν έτσι και φωνές που λένε ότι ίσως να μην έχουν τύχει μεγάλο οδικά έργα. Ναι, έχεις δίκιο, Έλληνα. Μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης δεν θα είναι επέκταση Ιωνίας Οδού, mm-hmm. αλλά μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης μπορεί να είναι τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια, mm-hmm. σε αυτό αναφερόμουν, mm-hmm. που θα βοηθήσουν πολύ να επεκταθεί ο οικισμός, mm-hmm. να μπουν και άλλες περιοχές στην πράξη εφαρμογής. Δηλαδή, έχουμε περιοχές πολύ κοντά στη Δροσιά, ας πούμε, τώρα που είναι σε εξέλιξη πράξη εφαρμογής, και λίγο πιο δίπλα, μερικά μέτρα, είναι τεμάχια εκτός σχεδίου, αγροτεμάχια που είναι μέσα στην πόλη. Το ίδιο και σε άλλες περιοχές, προς το αεροδρόμιο. Άρα λοιπόν θα πρέπει να μεγαλώσει, να μεγαλώσουν οι οικιστικές πυκνώσεις, να το πω έτσι, mm-hmm. οι οικισμοί στο Δήμο Ιαννητών, να μπουν και άλλα εντός σχεδίου αγροτεμάχια, να γίνουν οικόπεδα, να υπάρχει ανοικοδόμηση για να καλυφθούν και οι ανάγκες από όλη αυτή την ανάπτυξη που θα φέρουν και οι άξονες και το αεροδρόμιο και φυσικά η δυναμική που έχει η πόλη των Ιαννητών. Άρα λοιπόν θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε όλες τις ευκαιρίες, όπως και με το ΕΣΠΑ, το πάρκο καινοτομίας βέβαια που είναι στην περιφέρεια, δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με το Δήμο, mm-hmm. θα πρέπει και αυτό να τρέξει. Ό,τι μπορούμε να εντάξουμε, θα πρέπει να το εντάξουμε, γιατί είναι χρήματα άλλων και καλό είναι όταν βρέχει χρήματα να μην κρατάμε ομπρέλα, γιατί το έχουμε κάνει και στο παρελθόν αυτό. Το έχουμε κάνει το λάθος. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει και η πολιτεία και όσοι έχουν εμπλοκή με αυτά τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης ή του νέου ΕΣΠΑ που θα έρθουν στην περιοχή, να κατευθυνθούν σωστά και να δοθεί γενναίο μερίδιο της πίτας προς τους Δήμους, προς την τοπική αυτοδιοίκηση, που έχει σηκώσει, όπως είπες πολύ σωστά νωρίτερα, πολύ μεγάλο βάρος όλα τα χρόνια και της οικονομικής κρίσης, αλλά και τώρα της υγειονομικής κρίσης. Έτσι ακριβώς. Και επίσης θα πρέπει να σταματήσουν και κάποια μικροπολιτικά παιχνίδια, mm-hmm. Δεδομένου ότι έχουμε κάποια συγκριτικά πλεονεκτήματα. Το λέω για το εργοστάσιο απορριμμάτων που έχουμε. Mm-hmm. Δεν μπορεί να μην αποφασίζεται ακόμα να τελειώνει όλο αυτό το πράγμα που γίνεται με το ΦΟΣΔΑ και με τους Δήμους, όλη αυτή η διένεξη. Ενώ έχουμε εργοστάσιο απορριμμάτων που είναι ευχής έργων, να μην μπορούμε να συμφωνήσουμε στο πώς θα γίνει όλη αυτή η διαχείριση. Κάποια στιγμή δηλαδή θα πρέπει να σταματήσουν κάποια μικροπολιτικά παιχνίδια και να βάλουμε τα πράγματα σε μια σωστή βάση, έτσι. Γιατί ενώ είμαστε τυχεροί σε κάποια πράγματα, mm-hmm. έχουν γίνει κάποια έργα που βοηθούν και την πόλη και το Δήμο Ιαννητών και τους όμορους Δήμους, και να υπάρχουν γκρίνιες, προσφυγές, ανακλήσεις προσφυγών, οι δήμαρχοι να μην, τέλος πάντων, να φαίνεται ότι δεν μπορούν να συνεννοηθούν, να πάρουν κάποιες αποφάσεις, mm-hmm. έτσι. Θα πρέπει λοιπόν να ξεπεραστούν όλα αυτά προς όφελος, το ξαναλέω, του Δήμου και των πολιτών. Δεν υπάρχει άλλος χρόνος για να χαθεί. Έχουν χαθεί ήδη συμβασιοποιημένα έργα, το έχουμε ξαναπεί. Βλέπουμε μια πλατεία στο κακό της, στο χάλι, θα το λέω συνέχεια κάθε φορά, όποτε είμαι δημόσια, με σπασμένα πλακάκια και παιδάκια να πέφτουν κάθε μέρα και ανθρώπους, έτσι, το κεντρικότερο σημείο της πόλης. Και είναι ένα έργο για το οποίο υπήρχε σύμβαση, ήταν συμβασιοποιημένο έργο και ακόμα δεν έχει υλοποιηθεί. Πάμε για 2 χρόνια μετά. Δεν μπορούμε λοιπόν να χάνουμε κάθε μέρα και μια ευκαιρία στα πλαίσια κάποιων, το ξαναλέω, μικροπολιτικών αντεγκλήσεων και διαφορών. Λοιπόν, θέλω να επιστρέψουμε λίγο στην ιδιωτική πρωτοβουλία, γιατί έχω ερωτήματα από φίλους τηλεθεατές. Ρωτάνε, για παράδειγμα, έχεις να προτείνεις κάτι, θα μπορούσε να υπάρχει έτσι ένα έργο που θα μπορούσε να υιοθετηθεί από κάποια εταιρεία, από κάποιον έτσι, δημότη μας που έχει την οικονομική επιφάνεια και τη διάθεση για προσφορά. Έχεις δηλαδή κάτι κατά νου? Πάρα πολλά έργα θα μπορούσαν να γίνουν στην πόλη. Mm-hmm. Από τους μικρούς χώρους πρασίνου, καταρχήν να ξεκινήσω, mm-hmm. που θα μπορούσαν να γίνουν σε πολλές γειτονιές για να αναβαθμιστεί. Από τον εξοπλισμό σε σχολεία, που πλέον έχουμε φτάσει σε ρομποτική τεχνολογία και σε άλλο επίπεδο, θα μπορούσαν να αναβαθμιστούν λοιπόν πολλά σχολεία όσον αφορά την υλικοτεχνική υποδομή τους. Mm-hmm. Από το να καθαριστούν κτίρια, που το κάνουν και οι παγουρίστες αυτό, το έχουν προς τιμήν τους και κάποιοι άλλοι, αλλά να καθαριστούν από γκράφτη κτίρια.
κτίρια ιστορικά της πόλης και έργα. Υπάρχουν αμέτρητα πράγματα να γίνουν. Και εντάξει, δεν θέλω να πω ονομαστικά εταιρείες τώρα που έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν, αλλά επιχειρηματίες τώρα που δραστηριοποιούνται στα νερά, να το πω έτσι, και άλλοι επιχειρηματίες εδώ της πόλης, έχουν μια πολύ μεγάλη δυνατότητα για να δώσουν κάτι πίσω στην πόλη. Και επειδή το έχουν κάνει και σε άλλες περιπτώσεις, τώρα και με την υγειονομική κρίση, νομίζω ότι μπορούν να το κάνουν και στην περίπτωση του Δήμου. Έχεις δίκιο. Το κάνουν, θα σου πω, το κάνουν ίσως με μια άλλη μορφή που είναι εξίσου και θεωρώ πάρα πολύ σημαντική. Για παράδειγμα, όπως λες, μπορεί στα δύσκολα να συνδράμουν το ΕΣΥ, μπορεί να συνδράμουν τα κοινωνικά παντοπολία με τρόφιμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό, με άλλες ενέργειες. Το κάνουν με αυτή τη μορφή. Εσύ τώρα μιλάς για κάτι άλλο, με ένα έργο ίσως που θα μείνει και θα το απολαμβάνουν οι πολίτες. Ακριβώς. Με ένα πάρκο, με ένα σχολείο που θα έχει τον εξοπλισμό που πρέπει να έχει, με ένα παραδοσιακό κτίριο αρχιτεκτονικής αδιαφυσβήτητης που είναι βρωμισμένο από γκράφιτι και θέλει μια ειδική εξεργασία. Κάπου διάβαζα χθες ότι με αφορμή, και να το πούμε γιατί και κάποιοι ρωτάνε πάλι, Πέτρο, με συγχωρείτε που το βάζω στην κουβέντα, απλά επειδή βλέπω μηνύματα, 5,2 ήταν ο σεισμός που έγινε λίγο πριν βγούμε στον αέρα στην Ελασσόνα. Και επειδή κολλάει με την κουβέντα μας, κάπου διάβαζα χθες ότι κάποιος επιχειρηματίας ανέλαβε να κάνει την ανέγερση, να ξαναχτίσει το σχολείο που έπεσε. Πολύ σημαντικό. Να ένα έργο δηλαδή που θα μπορούσε να έχει ή ας πούμε μια εταιρεία που έχει τη δυνατότητα ή ένας πολύ μεγάλος επιχειρηματίας, γιατί να μην υπάρξουν αυτοί οι σύγχρονοι ευεργέτες. Τα μεγαλύτερα έργα και κτίρια στην Ελλάδα υπάρχουν χάρη στους ευεργέτες, στους υπηρώτες ευεργέτες, στους γιαννιώτες ευεργέτες. Γιατί αυτό κάποιοι να μην ακολουθήσουν το παράδειγμά τους. Για παράδειγμα, ξέρουμε περιοχές που είναι επιτακτική ανάγκη να χτιστεί ένα σχολείο και ξέρουμε ότι κολλάει στην γραφειοκρατία ή στο ότι δεν υπάρχουν τα χρήματα. Έτσι ακριβώς, Ελένα. Εγώ στο άρθρο μου έγραφα χαρακτηριστικά ότι η ευεργεσία του παρελθόντος είναι η σημερινή εταιρική υπευθυνότητα. Υπάρχουν πραγματικά εταιρείες που μπορούν να υποκαταστήσουν αυτό το ρόλο σε ένα βαθμό. Και το ξαναλέω, ακόμη και αν δεν υπάρχει αυτή η αγνή αγάπη και ανιδιοτέλεια των παλιών ευεργετών, που πραγματικά είναι σε άλλο επίπεδο, δεν προσεγγίζονται, μπορούν αντίστοιχα να προσφέρουν και να αφήσουν και ένα σημαντικό όνομα και ιστεροφημία στον τόπο μας. Και το ξαναλέω ότι το χρειάζεται. Ο Δήμος αυτό, απλά για να γίνει αυτό και να μην μένει σε θεωρητικό επίπεδο, χρειάζεται να έχει μια πολιτική εξωστρέφειας ο Δήμος και οι αρμόδιοι του Δήμου και να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι με αυτούς τους ανθρώπους, να τους δείξουν ένα πλάνο και κάποιες μελέτες ή προμελέτες συγκεκριμένες. Δεν μπορεί κάποιος να έρθει και να δώσει έτσι χρήματα και να αλλάξει πραγματικά ένα σημαντικό κομμάτι του τόπου μας. Λέω για παράδειγμα το γεννιώτικο σαλόνι που είναι εγκατελειμμένο τόσα χρόνια, θα μπορούσε να αλλάξει υπό την αιγίδα μια χορηγία ή κάποιας δωρεάς και να γίνει πραγματικά άλλος τόπος. Στο εξωτερικό και στην Ελλάδα, όπως είπα πριν, στην Αθήνα, αυτά τα πράγματα είναι σύνηθες αυτή η πραγματικότητα. Εδώ δυστυχώς, το ξαναλέω, αγνοούμε το πώς λειτουργούμε σε ένα σύγχρονο κόσμο και αναλωνόμαστε σε μικροπολιτικές σκοπιμότητες. Εντάξει, υπάρχει με την πανδημία ένας διαχειριστικός φόρτος πολύ μεγάλος, υπάρχει αυτή η δικαιολογία απέναντι στη δημοτική αρχή, αλλά δεν μπορεί να είναι η μόνιμη δικαιολογία. Ο καθένας έχει αρμοδιότητες, πρέπει να προχωράει το έργο του και πρέπει να γίνονται πράγματα. Κοντεύουμε σιγά σιγά στο μισό της θητείας και το ξαναλέω, δυστυχώς η πόλη θυμίζει μια πόλη που έχει εικόνα εγκατάλειψης πολλές φορές και αυτό πρέπει κάποια στιγμή να αλλάξει. Υπάρχει χρόνος πολλής, δεν θα κάνει κανένας κριτική, αφού δεν συμπληρώσουμε ούτε καν τα μέσα της θητείας για αυτή τη δημοτική αρχή, όμως πρέπει να τονίζουμε κάθε λίγο και λιγάκι τις ευκαιρίες που υπάρχουν, τα χρηματοδοτικά εργαλεία, τα προγράμματα και τις επιλογές αυτές, όπως το υιοθέτησε την πόλη σου, που το εφαρμόζει επιτυχημένα ο Δήμος Αθηναίων. Και δεν είναι κακό να αντιγράψουμε και κάτι από Δήμους που έχουν πετύχει. Μην έχουμε δηλαδή αυτό το κόμπλεξ. Δεν χρειάζεται να εφεύρουμε την πυρίτιδα και να καινοτομούμε κάθε στιγμή. Δεν κάτι νομίζω, επιτυχημένο, γιατί ότι γράφουμε. Υπό την ίδια λογική δεν θα έπρεπε να κάνουμε τίποτα στην τεχνολογική εξέλιξη, γιατί θα λέγαμε ότι μιμούμαστε, για παράδειγμα, τον Δήμο Τρικαίων, το Δήμο Τρικάλου. Και όπως πρόσφατα υιοθέτησε και την εφαρμογή Novo Vile ο Δήμος Ιωαννιτών, πάλι από την Αθήνα που ξεκίνησε, που καταγράφονται τα προβλήματα σε διάφορες σημεία της πόλης, από λακκούβες, από άλλα διάφορα προβλήματα. Έτσι λοιπόν μπορεί να υιοθετήσει και αυτό το πρόγραμμα. Και το ξαναλέω, το πιο σημαντικό είναι να έχει ένα ανοιχτό διάβλο επικοινωνίας με αυτούς τους επιχειρηματίες που μπορούν να προσφέρουν και κυρίως να τους δείξει συγκεκριμένα τι πρέπει να κάνουμε, όχι αόριστα. Αυτό το πάρκο, αυτό το κομμάτι φωτισμού,
αυτό το σχολείο. Θέλει συγκεκριμένα, γιατί μόνο έτσι πείθεται ο άλλος, mm-hmm. αν δει ότι έχεις δουλέψει, ότι έχεις ένα πλάνο και ότι έχεις μία προμελέτη και κάτι το οποίο είναι κοστολογημένο και άμεσα υλοποιήσιμο. Βλέπω, Πέτρο, για να βάλουμε και τον κόσμο στην κουβέντα μας, βλέπω μηνύματα εδώ από συμπολίτες μας που λένε ότι ζούσαν χρόνια στη Γερμανία και η νοοτροπία εδώ λέει είναι τελείως διαφορετική και το πώς φέρονται οι πολίτες απέναντι στην περιουσία, αυτό που έλεγες νωρίτερα του Δήμου, αλλά και γενικότερα στη συνεργασία που υπάρχει από τις δύο πλευρές. Στη Γερμανία μου μεταφέρουν εδώ χαρακτηριστικά. Ο καθένας είναι υπεύθυνος για τη ζημιά, ακόμη και στο πλακάκι που θα γίνει του πεζοδρομίου του έξω από το σπίτι του, για την φύτευση κάποιων δέντρων, λέει, και φυτών. Καμία σχέση, λέει, εδώ υπάρχει η άλλη κατάσταση. Αυτό ακριβώς, επειδή έχω και εγώ πολλούς πελάτες μου στο τεχνικό γραφείο από το εξωτερικό και κυρίως πολλούς Έλληνες στη Γερμανία που είχαν mm-hmm. μεταναστεύσει, έχουν μια διαφορετική νοοτροπία. Έχουν συνειδητοποιήσει ότι ο δημόσιος χώρος είναι ένας χώρος που οφείλουν να έχουν μια συμπεριφορά απέναντί του, όπως και στο σπίτι τους, ένα ενδιαφέρον. Mm-hmm. Και αυτό θα πρέπει να το καταλάβουμε κι εμείς. Γιατί ό,τι και να κάνει ο κάθε Δήμος, που είναι δικιά του πρωτοβουλία και το δικό του ενδιαφέρον που θα αλλάξει την πόλη, αν κι εμείς οι ίδιοι δεν φροντίσουμε με σεβασμό να το διατηρήσουμε, αλλά και να το εξελίξουμε κιόλας πολλές φορές, έτσι, δεν πρόκειται να αλλάξει η εικόνα της πόλης. Mm-hmm. Σε αυτό το παιχνίδι δεν είναι ένας μόνο, είναι ένα ταγκό για δύο, να το πω έτσι. Είναι από τη μία πλευρά η Δημοτική Αρχή και από την άλλη οι πολίτες. Αλλά η Δημοτική Αρχή με την πολιτική την οποία ασκεί θα πρέπει να εμπνέει τους πολίτες και να τους παροτρύνει να φροντίσουν τον δημόσιο χώρο. Αν δημιουργήσει τέτοιους πνεύμονες πρασίνου, αν αναβαθμίσει τα σχολεία, αν καθαρίσει τα κτίρια. Για παράδειγμα, πολύ ωραία πρωτοβουλία του φωτισμού του κτιρίου της Περιφέρειας, να πω, που έγινε χτες προχτές. Mm-hmm. Το είδα, που το βράδυ είναι εξαιρετικά φωτισμένο και ο φωτισμός στα παραδοσιακά κτίρια και στα κτίρια μιας αρχιτεκτονικής που αναδεικνύουν την πόλη είναι πολύ σημαντικό. Αυτές οι πρωτοβουλίες είναι πολύ σημαντικές. Mm-hmm. Και αυτά, τα ξαναλέω, εντάσσονται σε ΕΣΠΑ, Φιλόδημο, Ταμείο Ανάκαμψης. Υπάρχουν χρήματα. Απλά πρέπει να υπάρχουν έτοιμες μελέτες και πρέπει να υπάρχει και μια σοβαρή πολιτική βούληση, ώστε να μην χάνεται χρόνος mm-hmm. και να μην χαρώνται ευκαιρίες. Αυτό λοιπόν εξαρτάται από αυτούς που είναι αυτή τη στιγμή στο τιμόνι της εξουσίας. Κάποιος φίλος τηλεθεατής πάντως επισημαίνει και λέει: μην ξεχνάτε ότι όλα αυτά τα θέματα είναι και θέματα παιδείας και ότι, για παράδειγμα, κατά την προηγούμενη Δημοτική Αρχή είχαν γίνει αντίστοιχες ενέργειες, αλλά οι γενιώτες δεν μπόρεσαν ούτε καν να υιοθετήσουν τα παρτέρια με τα λουλούδια. Η κυρία Βασιλείου, η αντιδήμαρχος, φύτευε λουλούδια και το βράδυ τα έκλεβαν. Μου μεταφέρουν έτσι εδώ ακριβώς σε μήνυμα. Δεν έτσι έχουν ακριβώς άδικο. Είναι δηλαδή σε όλα. Να μην το ξεχνάμε ότι είναι και θέμα παιδείας, όπως και για τα σκουπίδια, για τους πράσινους, για την ένδειξη με το πράσινο στους υπογειωμένους κάδους που υπάρχει και εμείς αφήνουμε απ' έξω τα σκουπίδια. Το έχω δει άπειρες φορές να συμβαίνει στην πόλη. Όλα ξεκινάνε από εκεί, από την παιδεία, η οποία έρχεται και από το σχολείο και από την οικογένεια, αλλά και σε δεύτερο βαθμό από το πόσο σε εμπνέει mm-hmm. η κάθε δημοτική αρχή mm-hmm. στο να γίνει συμμέτοχος στο παιχνίδι, να το πω έτσι, της καλυτέρευσης της πόλης. Χρειάζονται και κίνητρα, αλλά σίγουρα χρειάζεται να μας έχουν μεταλαμπαδεύσει και κάποιες αξίες και κάποιες αρχές, γιατί από μόνος του ένας τόπος δεν καλυτερεύει, mm-hmm. δεν ομορφαίνει. Αν το ξαναλέω, δεν συμβάλλουμε όλοι σε αυτό. Ατομικά, οικογενειακά, σαν γειτονιά, σε κάθε επίπεδο δηλαδή πιο διευρυμένο, θα πρέπει να συμμετέχουμε όλοι και να δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Δίκιο έχεις. Θα κλείσω με ένα θέμα, το οποίο είναι ωραίο πως το συνδέει ο φίλος τηλεθεατής και το βάζει στην κουβέντα μας. Είχαμε συζητήσει γι' αυτό την προηγούμενη φορά. Αναφέρομαι στο παλιό κτίριο του Πανεπιστημίου, στη Δόμπολη, και λέει: η ιδιωτική πρωτοβουλία θα μπορούσε να χωρέσει εκεί, γιατί είδαμε και κάποιες προτάσεις από παρατάξεις και, αν δεν κάνω λάθος, και από περιφερειακή παράταξη του κ. Ριζόπουλου, που έλεγε κατεδάφισμα και όλος οι ιδιώτες να γίνει κάτι καινούριο. Ναι. Θα μπορούσε να είναι μια λύση αυτό? Προφανώς η ιδιωτική πρωτοβουλία θα μπορεί να χωρέσει παντού. Κάποιος ο οποίος έχει να προσφέρει και μπορεί για ένα διάστημα να το χρησιμοποιήσει για να αποσβέσει κάποια κέρδη κτλ. Μια τέτοια πρόταση δεν την πετά στον κάδο των απορριμμάτων. Έτσι μπαίνει στο τραπέζι. Mm-hmm. Ωστόσο, επειδή το ζήτημα της Δόμπολης είναι ένα ζήτημα πάρα πολύ λεπτό, είναι πάρα πολλοί παράγοντες οι οποίοι θα πρέπει να εξεταστούν για να δούμε αν χωράει η ιδιωτική πρωτοβουλία. Mm-hmm. Καταρχήν, για να κατεδαφιστεί ένα κτίριο και να ξαναχτιστεί, θα πρέπει να ξέρουμε το τι συμβαίνει με το συντελεστή δόμησης, γιατί
Το είπα και την προηγούμενη φορά. Αν κατεδαφιστεί κάτι, δεν σημαίνει ότι ξαναχτίζεται με τα ίδια τετραγωνικά. Γιατί μπορεί να έχουν αλλάξει οι όροι δόμησης, πολεοδομικά, να υπάρχουν διάφορες τέλος πάντων περιπτώσεις που δυσκολεύουν να γίνει αυτό που υπήρχε πριν. Mm-hmm. Τόσο και από τα όρια να μην υπάρχουν αποστάσεις, όσο και για το ύψος, όσο και για τα τετραγωνικά. Μετά είναι το ζήτημα του κόστους. Τι κόστος έχει να γκρεμιστεί και να ξαναχτιστεί, τι κόστος έχει να γίνουν οι αποκαταστάσεις, στατικές μελέτες και όλα αυτά. Και το πολύ σημαντικό είναι και το τι χρήση θα έχουμε, αν θέλουμε να έχουμε δημόσια χρήση mm-hmm. ή αν θέλουμε να έχουμε κάποια ιδιωτική χρήση. Όλα αυτά είναι μια μεγάλη συζήτηση και πρέπει να ληφθούν όλες οι παράμετροι υπόψη, αλλά προφανώς σε κάθε περίπτωση η ιδιωτική πρωτοβουλία θα πρέπει να συμβαδίζει με τη δημόσια. Μπορεί να υπάρχει συνέργεια και μπορεί να υπάρχει μεγάλο όφελος για τους πολίτες όταν αυτά συνδυάζονται αρμονικά. Mm-hmm. Μακάρι το επόμενο διάστημα και το θέμα της Δόμπολης να έχει κάποια εξέλιξη από τη στιγμή που σηκώθηκε αυτό το ζήτημα τόσο έντονα, αλλά να μην πάρουμε βεβαιασμένες αποφάσεις, γιατί είναι ένας μεγάλος χώρος εμβληματικός και να μην δημιουργήσουμε προβλήματα μεγαλύτερα από το να λύσουμε τα ήδη υπάρχοντα. Γιατί είναι και αυτό ένα ζήτημα. Mm-hmm. Αν δεν κάνουμε μια ολιστική μελέτη, π.χ. που άκουσα για Δημαρχείο την πρόταση, που να ξέρουμε αν παρκούν οι χώροι, αν θα δημιουργηθεί συγκοινωνικό πρόβλημα, αν θα υπάρχει η θέση χώρος στάθμευσης. Mm-hmm. Όλα αυτά χρειάζονται κάποια μελέτη σοβαρή πιο πριν. Εύχομαι πάντως το επόμενο διάστημα η Δημοτική Αρχή να εκμεταλλευτεί περισσότερες ευκαιρίες που υπάρχουν όλο αυτό το διάστημα προς όφελος, το ξαναλέω, έργων που θα γίνουν για την πόλη και τους πολίτες. Μάλιστα. Πέτρο, θα μείνουμε σε αυτά, θα σε ευχαριστήσω. Σύντομα θα τα ξαναπούμε. Οπότε, καλή συνέχεια. Εύχομαι καλό τριήμερο. Λίγο διαφορετικό καλό τριήμερο, το φετινό. Καλή καθαρά Δευτέρα. Περιορισμένο, αλλά η κάθε μέρα έχει την αξία της. Έτσι, υγεία και το προσοχή πάνω απ' όλα. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε. Ένας φίλος τηλεθεατής θίγει το θέμα της Λακούβας, διαγραμμίσεις δρόμων, λέει άλλος φίλος τηλεθεατής, δεν υπάρχουν πουθενά. Είναι θέματα που πρέπει να δει η Δημοτική Αρχή και άλλα πολλά αντίστοιχα μηνύματα. Λοιπόν, πάμε σε μικρό διαφημιστικό. Όχι, δεν πάμε σε διάλειμμα. Όχι. Ωραία, δεν θα πάμε ακόμη σε διαφημιστικό διάλειμμα. Θα πάμε σε μια τηλεφωνική επικοινωνία και θα το συνδέσουμε πολύ ωραία. Έτυχε, μακάρι να μην είχε γίνει ο σεισμός, αλλά ούτε και σήμερα να είχαμε έτσι σεισμική δόνηση της τάξης 5,2 Ρίχτερ, της κλίμακας Ρίχτερ. Όμως συνέβη ακόμη μια φορά στην Ελασσόνα. Και καλό είναι, σας δείχναμε προχθές ένα βίντεο που έχουν επιμεληθεί μαθητές και η εκπαιδευτική και ο εκπαιδευτικός, ο κύριος Γιώργος Γόγος, στο Δημοτικό Σχολείο της Παιδινής. Θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Γόγο και θα μας πει έτσι δύο λόγια και για, και για το βίντεο αυτό. Και για την πρωτοβουλία που είχε λάβει, νομίζω πολύ έγκαιρα, πολύ καιρό πριν, και να που είναι θέματα πάντοτε επίκαιρα που βγαίνουν μπροστά μας. Κύριε Γόγο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Ναι, πραγματικά είναι κάτι το οποίο το ευχόμαστε όλοι να μην μας συμβαίνει. Mm-hmm. Έτσι αλλά είναι και δείχναμε προχθές το βίντεο. Να είχαμε πει ότι θα μιλούσαμε σήμερα. Ετοιμαζόμαστε και για κάτι τέτοια, mm-hmm. έτσι. Είχαμε πει ότι θα λέγαμε δύο λόγια τώρα, σήμερα και δυστυχώς είχαμε ιστορία, πάλι σεισμό. Όπως είναι γνωστό, η Ελλάδα από άποψη σεισμικότητας έχει την πρώτη θέση στη Μεσόγειο και στην Ευρώπη. Ενώ παγκοσμίως καταλαμβάνει την έκτη θέση. Αυτό που λέμε ο ελληνικός χώρος βρίσκεται στο σημείο σύγκρουσης της ευρασιατικής και της αφρικανικής πλάκας. Τα όρια επαφής αυτών των δύο πλακών αποτελούν αυτό το λεγόμενο ελληνικό τόξο. Με λίγα λόγια, όπως καταλαβαίνετε, θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τον Εγκέλαδο. Το Φεβρουάριο λοιπόν του 2016, το σχολείο μας, το 12ο Δημοτικό Σχολείο Παιδινής, όπου έχω έτσι την χαρά, την τιμή να υπηρετώ σε αυτό το σχολείο, επιλέχθηκε μεταξύ των άλλων σχολείων του νομού μας να συμμετάσχει στη μεγάλη άσκηση αντιμετώπισης συνεπειών από σεισμικά φαινόμενα με τη συνεργασία των πυροσβεστικών δυνάμεων του νομού και άλλων εμπλεκομένων φορέων. Αυτό το γεγονός στάθηκε αφορμή το να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε κάτι διαφορετικό πάνω σε αυτό το φαινόμενο με τους μαθητές μας πάντα. Εδώ βέβαια οφείλω να αναφέρω και με την παρότρινση του τότε διοικητή της Διοίκησης των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών νομού Ιωαννίνου, τον κύριο Γιώργο Χαβέλα, mm-hmm. αλλά και τον υπεύθυνο τότε του Γραφείου Επιχειρήσεων, τον Γιώργο Τοστήλιο.
εδώ, ας μου επιτραπεί λίγο, δύο διαφορετικές προσωπικότητες με μεγάλη προσφορά στον χώρο της πυροσβεστικής και άριστη συνεργασία μεταξύ μας. Με βασικό σλόγγαν το «Μένω στο χώρο που βρίσκομαι, σκύβω, καλύπτω με, κρατιέμαι» και με τίτλο «Δραματοποιήσαμε με όσο ρεαλιστικό τρόπο μπορούσαμε και πιστεύω ότι τα καταφέραμε μια άσκηση σεισμού με βάση πάντα τον κανονισμό του ΟΑΣΠ, του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας». Mm-hmm. Συμμετείχαν συνολικά 24 μαθητές του σχολείου μας από την τρίτη τάξη και πάνω, με κληρώσεις που έγιναν μέσα στα τμήματά τους. Εδώ καταλαβαίνετε ότι υπήρξε πολύ καλή συνεργασία με την τότε διευθύντρια του σχολείου μας, την κυρία Χαρίγκλια Μποζόνη, αλλά και του Συλλόγου Διδασκόντων, με όλους δηλαδή τους συναδέλφους μου. Βέβαια, πριν από όλα αυτά, είχαμε μιλήσει και μιλάμε πάντα στα παιδιά μας με απλά λόγια για το σεισμό, για τους μύθους που σώζονται, για την ονομασία Εγκέλαδος, πώς δημιουργούνται οι σεισμοί και για τις επιδράσεις που έχουν οι σεισμοί στον άνθρωπο και σε ό,τι υπάρχει πάνω στην επιφάνεια της γης. Με λίγα λόγια, ο σκοπός μας ήταν τα ίδια τα παιδιά μας, παίρνοντας τους ανάλογους ρόλους και μέσα από το θέατρο, να μας διδάξουν τη σπουδαιότητα της πρόληψης, της ψυχραιμίας, της ταχύτητας και της αποφασιστικότητας, μειώνοντας έτσι το φόβο και τον πανικό σε τέτοιες έκτακτες ανάγκες. Γνωρίζοντας πάντα ότι τα μηνύματα από τα στόματα των παιδιών επιδρούν άμεσα σε μικρούς και μεγάλους. Έτσι λοιπόν δημιουργήσαμε πάνω στη θεατρική μας σκηνή μια προσομοίωση τάξης με διάφορα εφέ και σκηνικά, όπως τα είδατε. Κάποια από τα παιδιά μας πήραν το ρόλο των δασκάλων και κάποια άλλα το ρόλο των μαθητών. Με την αληθινή και άψογη συνεργασία της διευθύντριάς μας, της κυρίας Χριστοδούλου Ιουλίας, και με τους συναδέλφους μου, πάντα δίναμε και δίνουμε και με τους παλαιότερους διευθυντές μας ιδιαίτερη βαρύτητα μέσα στη σχολική μας κοινότητα σε αυτά τα σημαντικά μαθήματα ζωής. Γιατί πιστεύουμε ότι έτσι προετοιμάζουμε από τώρα τα παιδιά μας για να μπορούν να προστατεύουν τον εαυτό τους και να συμπεριφέρονται με τον κατάλληλο τρόπο αναλόγως πάντα των περιστάσεων. Μην ξεχνάτε, το Δημοτικό Σχολείο Παιδινής εδώ και πολλά χρόνια έχει ενεργό συμμετοχή σε πολλά προγράμματα. Έτσι, αν θυμόσαστε την κυκλοφοριακή αγωγή, το ντοκιματέρ που έχουμε κάνει με το ποδήλατο, με παιδιά Δευτέρας Δημοτικού, πρώτες βοήθειες και για τα παιδιά μας, αλλά και για τους συναδέλφους, για την ανακύκλωση και για άλλα διάφορα θέματα. Έτσι, όπως κύριε Γόγου, πρέπει να είναι όλα τα σχολεία την τα ευκαιρία αυτή, θα ήθελα να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά τα παιδιά που συμμετείχαν, τους γονείς αυτών και τη διεύθυνση του σχολείου αλλά και του συναδέλφου. Επίσης, εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω και την κυρία Κούρο Ασημίνα, ήταν η προϊσταμένη του τμήματος εκπαίδευσης ενημέρωσης του ΑΣΠ, την κυρία Τσαβδαρίδου, την Όλγα, που μας βοήθησε πάρα πολύ στην μετάφραση στη νοηματική γλώσσα, τον τότε διοικητή των πυροσβεστικών μονάδων, τον κύριο Γιώργο Χαβέλα, τους υπεύθυνους τότε του Γραφείου Επιχειρήσεων, τον Γιώργο Τοστήλιο και τον Γιώργο τον Μπασούνα, που βοήθησε πάρα πολύ στη βιντεοκάλυψη και στο μοντάζ, και τέλος και τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας του Ηπείρου, τον κύριο Μαυρογιώργο Δημήτρη. Μάλιστα. Και εσάς βέβαια για την φιλοξενία σας. Κύριε Γόγο, έτσι θα πρέπει να είναι. Στέκομαι σε αυτό που είπατε, στα μαθήματα ζωής που πρέπει να παίρνουν μέσα από το σχολείο τα παιδιά. Και αυτός νομίζω πρέπει να είναι ο ρόλος και ο αυτοσκοπός πρωτίστως, πέρα από το να μάθουν γράμματα και να γίνουν τέλειοι μαθητές, άριστοι μαθητές, του κάθε δασκάλου. Εσείς νομίζω το έχετε πετύχει σε πολύ πολύ μεγάλο βαθμό, τουλάχιστον από όλα αυτά που κάνετε, και οι συναδελφοί σας στο Δημοτικό Σχολείο Παιδινής μας απασχολεί ευχάριστα πάρα πολλές φορές στο συγκεκριμένο σχολείο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια και αυτή είναι η πραγματικότητα, τουλάχιστον και οι συνάδελφοί μας, αυτός είναι ο στόχος μας. Ξέρετε, το κάθε παιδί θέλει το χρόνο του, έχει τη διάρκεια του. Μπορεί να μην μάθει τώρα κάποιο γραμματάκι, θα το μάθει λίγο αργότερα. Πάντα θέλουν το ρυθμό τους. Αυτό που θέλουμε εμείς εδώ μέσα είναι να κάνουμε ευτυχισμένα παιδιά, να έχουν καλή διάθεση και σίγουρα το σχολείο μας να είναι μίμηση, να μιμούνται. Mm-hmm. Το σχολείο πρέπει να, τα παιδιά τα ίδια πρέπει να μιμούνται ό,τι βλέπουν μέσα στο σχολείο μας. Ήταν προσπαθούμε εύκολο να διδάξουμε αυτό που λέμε πάντα, mm-hmm, κύριε τα καθημερινά τη ζωούλα τους. Ήταν εύκολο να τους μιλήσετε για το σεισμό έτσι και να αντιληφθούν την κρισιμότητα και τη σοβαρότητα της κατάστασης? Μπορώ να πω
Κοιτάξτε, οι φόβοι και ανησυχίες πάντα υπάρχουν στα παιδιά. Αλλά τι γίνεται, αυτό που λέω στους μικρούς μας και αυτό που λένε και οι συνάδελφοί μου, όταν τα παιδιά μαθαίνουν με το σωστό τρόπο πώς πρέπει να ενεργούν και αυτό που είδατε, ακούσατε πριν, χωρίς φόβο και πανικό, πιστεύω ότι όλα τα ξεπερνούν. Και ξέρετε, αυτό το έχουμε εισπράξει από τους γονείς, όταν έγινε και ο μεγάλος σεισμός. Πάλι και ερχόντουσαν και μας λέγανε αυτό ότι... Ήτανε τον Οκτώβριο του 2016, αν δεν κάνω λάθος. Τα παιδιά μας από ό,τι ήμασταν εμείς. Μπράβο σας. Μάλιστα. Μάλιστα. Αυτό πιστεύω το λέει, το λέει... Εμένα πάντως οι πληροφορίες μου λένε ότι το συγκεκριμένο βίντεο, και το έλεγα και προχθές, είναι παρακαταθήκη και για άλλους εκπαιδευτικούς, αλλά και για τους ανθρώπους στην πυροσβεστική, που όταν πάνε να κάνουν εκπαιδεύσεις και να μιλήσουν στα παιδιά για το σεισμό, το χρησιμοποιούν πάρα πολλές φορές. Είναι μια ωραία δουλειά που έχει μείνει. Μπράβο, ναι, ναι. Και πραγματικά εδώ οφείλω για άλλη μια φορά να συγχαρώ τον Γιώργο τον Χαβέλα, τον Γιώργο τον Στήλιο, τον Γιώργο τον Μπασούνα, που ήταν αρρωγή στην προσπάθειά μας εδώ. Έχουμε κάνει καταπληκτικά πράγματα, έχουν περάσει πολλά μηνύματα. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί υπήρχε και υπάρχει άψογη συνεργασία. Αλλά κυρία Χρυσοφορίδου, δυστυχώς είμαστε στην Ελλάδα, κάποια πράγματα δεν ακουμπάνε αυτούς που πρέπει να ακουμπήσουν. Δεν πειράζει, εμάς ο στόχος μας είναι τα παιδιά μας, τα παιδιά που έρχονται μέσα σε αυτόν τον χώρο. Η επιβράβευσή μας είναι οι ίδιοι μαθητές μας και αυτό που εισπράττουμε καθημερινά από αυτά τα παιδιά και το πώς αντιδρούν σε τέτοια φαινόμενα. Τους συγχαίρω για άλλη μια φορά και για την ψυχραιμία τους. Μαθαίνουν ότι κάνουμε εδώ. Δεν το κάνουμε για να γελάσουμε. Mm-hmm. Το κάνουμε για να μάθουμε να το αντιμετωπίζουμε. Φαίνεται ότι σας ακούνε τα παιδιά, κύριε Γό, και σας αγαπάνε τους εκπαιδευτικούς. Υπάρχει το δέσιμο και όπως είπατε, τα παιδιά είναι ευαισθητοποιημένα ακόμα και από πολύ μικρή ηλικία σε τέτοια θέματα. Είδαμε με τον συνάδελφό σας το Δαμάση τι έγινε. Κατάφερε και έβγαλε κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες, με 6,3 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ σεισμό, 60 παιδάκια έξω, όλα σώα και βλαβή. Αυτό νομίζω τα λέει όλα. Κοιτάξτε, είναι πολύ σημαντικό και θα το πω για άλλη μια φορά και οφείλω να το πω. Η καλή συνεργασία που υπάρχει και με τη διευθύντριά μας, την κυρία Χριστοδούλου Ιουλία, ένας εξαιρετικός άνθρωπος, βοηθάει και στηρίζει πάρα πολύ, αλλά και με τους συναδέλφους μας. Υπάρχει κατανόηση, υπάρχει συνεργασία και αυτό που λέμε, στηρίζει και βοηθά ένας τον άλλον. Πώς το κάνεις αυτό, να το μάθω και εγώ να το κάνω. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για να πετύχουμε το στόχο μας, που είναι οι μαθητές μας, τα παιδιά μας. Αν και μου αρέσει καλύτερα να τα φωνάζω παιδιά μας, είναι παιδιά μας αυτής της κοινωνίας. Τις ίδιες ανησυχίες που έχουν οι γονείς, πιστέψτε με, έχουμε και εμείς. Γιατί είναι το αυριανό, είναι η αυριανή κοινωνία μας. Mm-hmm. Πολύ σωστά, πολύ καλά το λέτε. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, να ευχηθώ καλή δύναμη. Τώρα δεν ξέρω αν από Τρίτη κληθείτε να γυρίσετε πάλι στην τηλεκπαίδευση, θα δούμε. Το απόγευμα θα έχουμε τις επίσημες ανακοινώσεις. Όπως και να έχει, σας εύχομαι καλή δύναμη. Να είστε καλά και για άλλη μια φορά σας ευχαριστώ εκ μέρους όλων των συναδέλφων για τη φιλοξενία σας και για την πολύ καλή συνεργασία. Σας ευχαριστώ εγώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γόγο. Και εσείς να περάσετε καλά. Να είστε καλά. Καλώς να είστε καλά. Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία σας. Γεια σας. Εγώ σας ευχαριστώ. Φίλες, φίλοι, τώρα θα πάμε σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με τον γενιώτη μουσικό, τον κύριο Νίκο Παπαδιώτη, για να μιλήσουμε για την όμορφη εκδήλωση που ετοιμάζει αυτός και οι συνεργάτες του με σύνθημα «Στηρίζουμε τα παιδιά του οικοτροφείου σχολείου Ντούρα Χάνης». Θα γίνει μια όμορφη εκδήλωση, η οποία θα φιλοξενηθεί και θα προβληθεί από το Ήπειρο στη Βιέννα την καθαρά Δευτέρα το βράδυ. Οπότε θα έχουμε τη δυνατότητα να πούμε περισσότερα και να μάθετε πώς μπορείτε κι εσείς να συμμετέχετε και να βοηθήσετε. Σε λίγα λεπτά μαζί σας. Όλοι μας θέλουμε το νέο μας μεταχειρισμένο αυτοκίνητο να είναι σαν καινούργιο. Στην Econ Cars αυτό ακριβώς θα πάρεις. Με συνεχείς παραλαβές αυστηρά επιλεγμένων αυτοκινήτων. Ψάχνουμε και βρίσκουμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα βενζίνης και ντίζελ. Κάθε μήνα ελέγχουμε ξενυχιστικά πάνω από 100 αυτοκίνητα. Για πραγματικά χιλιόμετρα, μηχανική κατάσταση αλλά και ιστορικό ατυχήματος. Μόνο ένα στα 20 αυτοκίνητα πλήρει όλες τις προδιαγραφές. Και θα το βρεις εδώ, στην Econ Cars. Σας παρέχουμε πλήρες σέρβις αυτοκινήτου, εγγύηση τρακάρισης του οχήματος και έλεγχο σε δικό σας μηχανικό. Econ Cars.
Λεωφόρος Γράμμου 74. Ιωάννινα. Αλλάζουμε την αγορά αυτοκινήτου και συνεχίζουμε. Στην Eco Cars θα βρεις αυτοκίνητα που μπορείς να εμπιστευτείς. Σαν ειδικός, επιλέγω κοτόπουλο Πίντος για ασφάλεια, ταϊσμένο με 100% φυτικές τροφές. Σαν μητέρα, επιλέγω Πίντος για φρεσκάδα. Σε νέα συσκευασία, με προστατευτική ατμόσφαιρα. Σαν Ελληνίδα, επιλέγω Πίντος για νοστιμιά, με αναγραφή ταυτότητας προέλευσης από ορεινή φάρμα Πίντος. Επιλέγω κοτόπουλο Πίντος για τριπλή σιγουριά. Εσείς? Για τριπλή σιγουριά, πρώτη η Πίντος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα, τώρα με ταυτότητα προέλευσης. Πόσα είναι τα βασικά χρώματα? Πόσες είναι οι βασικές αποχρώσεις τους? Πόσες είναι οι τεχνικές αποτυπώσεις τους? Πώς επιλέγουμε το κατάλληλο χρώμα για κάθε χώρο του σπιτιού? Επειδή ο κόσμος δεν είναι ασπρόμαυρος, πολλά τα ερωτήματα, μία η επιλογή. Χρώμο επιλογή, Πολύβιος Καράς. Εδώ βρίσκει την απάντησή του κάθε ερώτημα, τη λύση του κάθε πρόβλημα. Η βαφή εναρμονίζεται με το περιβάλλον. Η τεχνοτροπία αποπνέει φινέτσα. Χρώμο επιλογή, Πολύβιος Καράς. Δημιουργείς, επισκευάζεις, αναπαλαιώνεις, ανακαινίζεις με τη βοήθεια και την καθοδήγηση έμπειρων τεχνητών. Χρωμοεπιλογή Πολύβιος Καράς. Γεωργίου Παπανδρέου 71. Τηλέφωνο 26510-21443. Με άνετο πάρκινγκ για πιο εύκολες αγορές. Επισκεφτείτε μας στην ηλεκτρονική μας σελίδα www.χρωμοεπιλογή.gr. Χρωμοεπιλογή Πολύβιος Καράς. Η επιλογή είναι δική σου. Όταν οι επιθυμίες για τελειότητα δεν περιορίζονται, η ανάγκη για πείρα και εξειδίκευση είναι αδιαπραγμάτευτη, η επιλογή είναι μία. Νικόλαος Διάκος ΑΕ. Είδη γίνης, πλακάκια υδραυλικά. Χρώματα, θέρμανση όλων των ειδών και ηλιακής ενέργειας. Σίδερα, πάνελ, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Μηχανήματα και θερμοκήπια. Νικόλαος Διάκος ΑΕ. Προτάσεις υψηλής αισθητικής για το μπάνιο. Με υπογραφές των καλύτερων εταιριών. Αντιπροσώπευση από το 1968. Νικόλαος Διάκος ΑΕ. Στα Ιωάννινα, 7ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνα 26510-85-185, 186 και 187. Και στη Φιλιππιάδα, Σόλωνος Γκίκα 50. Τηλέφωνα 26830-22588 και 22852. Και στο ίντερνετ www.diakos.gr. Νικόλαος Διάκος ΑΕ. Υπογράφει χώρους ποιότητας. Όσο ψηλά και να φτάσεις, πάντα να θυμάσαι από πού ξεκίνησες.
τη λίμνη, τη βροχή, τον καρπό, το πάθος και το όραμα αποτυπωμένα στα πρόσωπα γύρω μας. Γιατί είναι αυτά που μας έφεραν στην πρώτη γραμμή της γεύσης και της πρωτοπορίας. Και είναι αυτά που μας δίνουν τη δύναμη να πάμε ακόμα πιο ψηλά. Νητσιάκος. Αγαπάμε τον τόπο μας. Εδώ είμαστε λοιπόν, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας είτε στο 6970-42-47-82 είτε στο live streaming της εκπομπής. Τα βλέπουμε και τα διαβάζουμε και σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Όπως επίσης στη διάθεσή σας είναι και το email της εκπομπής μας για να επικοινωνούμε και από εκεί. Πάμε στο επόμενο θέμα μου και μπορούμε με τη βοήθεια του Σωτήρη στο κοντρόλ να δούμε και τη σχετική αφίσα για την εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Δευτέρα. Πάρα πάρα πολύ ωραία, την εκδήλωση Αγάπης. Τραγουδάμε για τα παιδιά του Οικοτροφείου Σχολείου Ντούρα Χάνης. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Δευτέρα. Θα έχει τη μορφή διαδικτυακής εκδήλωσης και ταυτόχρονα θα προβάλλεται ζωντανά, ολοζώντανα από τον τηλεοπτικό σταθμό Ήπειρος TV1. Θα συνδεθούμε ευθύς αμέσως με τον κύριο Νίκο Παπαδιώτη και νομίζω βρίσκεται στο στούντιό του, αν δεν κάνω λάθος. Καλησπέρα σας, κύριε Παπαδιώτη. Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Χριστοφορίδου, καλησπέρα σε όλους τους τηλεθεατές. Και όπως είπατε, μια εκδήλωση αγάπης. Πολλοί άνθρωποι ενωθήκαμε μαζί για να προσφέρουμε αυτές τις απόκριες. Ένα βράδυ χαράς, αλλά ταυτόχρονα μια βραδιά αφιερωμένη σε αυτούς που παλεύουν χρόνια και αφιερώνουν τον χρόνο τους για κάποια παιδιά εκεί στο οικοτροφείο της Ντούρα Χάνης. Και όλοι το ξέρουμε, όλοι το γνωρίζουμε. Επομένως, ήταν με μεγάλη χαρά όλοι αυτοί οι εθελοντές να συμμετέχουν σε αυτή τη βραδιά και με αυτόν τον τρόπο έτσι καλούμε και όλο τον κόσμο να βοηθήσει. Όπως είπα, αυτή την καθαρά Δευτέρα εμείς θα προσπαθήσουμε να πετάξουμε τον αητό της αγάπης όσο πιο ψηλά μπορούμε. Mm-hmm. Ναι, ένας συμβολισμός που νομίζω έχει το νόημά του. Όσο πιο ψηλά φτάσει αυτό το ποσό που θα μαζέψουμε και όσο πιο πολλά άτομα συμμετάσχουν άσχετα με το πόσο θα είναι το ποσό που θα βάλουν, μόνο και μόνο η κίνηση να στείλουν έστω και ένα μικρό ποσό θα δώσει τη χαρά σε αυτούς, γιατί είναι διαφορετικό να μαζέψεις πολλά χρήματα από λίγους και άλλο να μαζέψεις πολλά χρήματα από πολλούς. Σημαίνει ότι η αγάπη δίνεται από πολλούς και αυτό το μήνυμα που στέλνουμε είναι ότι όλοι τους σκεφτόμαστε και όλοι είμαστε στη διάθεσή τους για να αφιερώσουμε λίγο από το χρόνο μας και από τη δύναμή μας για αυτούς. Και έχετε απόλυτο δίκιο. Και είναι και μια πολύ ωραία μέρα και η μέρα υψηλού συμβολισμού, η καθαρά Δευτέρα. Και ποιος δεν έχει ανάγκη σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς και που είμαστε όλοι ψυχικά και ψυχολογικά φορτισμένοι, ποιος δεν έχει έτσι ανάγκη την κάθαρση, την πνευματική και την ανάταση ψυχής. Και νομίζω ότι μέσα από την προσφορά στον συνάνθρωπο μπορεί να επιτευχθεί αυτό σε μεγάλο βαθμό και να νιώσουμε, όπως λέτε, λίγο πιο ανάλαφροι, λίγο πιο καλοί άνθρωποι, λίγο καλύτεροι άνθρωποι. Είναι πολύ σημαντικό και στέκομαι σε αυτό που είπατε. Καλύτερα να μαζευτούν πολλά χρήματα, δεν εννοώ πολλά, έτσι, ό,τι μαζευτεί είναι καλό, αλλά από πολλούς, δηλαδή έστω και το ένα ευρώ από τον καθένα μας είναι πολύ σημαντικό. Δεν χρειάζεται κανείς, είναι δύσκολοι καιροί, καταλαβαίνουμε, και το ένα ευρώ μετράει, να το ξέρει αυτό ο κόσμος. Ακριβώς όπως είπες, αυτή τη Δευτέρα εμείς ως μουσική είχαμε την ανάγκη να βρεθούμε ξανά με τους ανθρώπους που θα ήθελαν να ακούσουν μια ζωντανή εκδήλωση μουσικής και αυτή πραγματικά θα είναι ζωντανή, δηλαδή όπως είπατε και εσείς θα είμαστε στο ζωντανά και live streaming και από το κανάλι σας, που το ευχαριστούμε που δέχτηκε να μεταδώσει αυτή την εκδήλωση, αλλά και μέσω live streaming
Από την Ήπειρο θα βρεθούμε, ναι, στο Facebook, στο Instagram και στο YouTube. Από την Ήπειρο θα βρεθούμε σε όλες τις Ηπείρους. Δηλαδή, έχουμε φίλους που θα μας στέλνουν μηνύματα ότι θα μας παρακολουθήσουν από την Αμερική, από την Γερμανία, από τη Γαλλία, από το Βέλγιο. Επομένως, το μήνυμα το στέλνουμε παντού. Και η Ήπειρος πραγματικά εκείνη τη βραδιά μπορεί να δώσει το στίγμα της και να, δώσει, να πει το μεγάλο ευχαριστώ σε αυτούς τους ανθρώπους που πραγματικά παλεύουν για να βοηθήσουν τους ανήμπορους και τους κατατρεγμένους. Και είναι πολύ σημαντική η διάθεση των χρημάτων. Εσείς πρέπει να το πούμε και σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Παίζεται αφιλοκερδός, όλα τα χρήματα και όλα τα έσοδα θα πάνε για το οικοτροφείο των σχολείων του Ραχάνης. Και είναι, όπως λέμε, νομίζω ότι οι περισσότεροι ξέρουν το έργο που γίνεται, το θεάρεστο έργο που γίνεται. Μιλάμε για τα παιδιά του Παπαθανάση. Τουλάχιστον στους Γιαννιώτες έτσι έχει περάσει αυτό. Ακριβώς. Εκείνη τη βραδιά, αλλά και από πριν, πολλοί ήδη έχουν αρχίσει να δίνουν χρήματα, αλλά εκείνη τη βραδιά στους τίτλους θα τρέχουν, στα μπάνερ θα τρέχουν οι λογαριασμοί της Ντουραχάνης, τους οποίους οι άνθρωποι μπορούν να χρησιμοποιούν για να στέλνουν τα χρήματά τους, αλλά ταυτόχρονα θα υπάρχει ένα τηλέφωνο για αυτούς που δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν το e-banking ή δεν έχουν αυτή την τεχνογνωσία, με το οποίο θα μπορούν να επικοινωνούν και να λένε με τον τρόπο που θα μπορούν να στέλνουν τα χρήματά τους. Εμείς θα είμαστε εκεί πέρα. Και αν θέλετε, μπορούμε να δούμε λίγο και την αφίσα. Ελπίζω να φαίνεται στο κάτω μέρος της αφίσας. Σωτήρη, βγάλε λίγο από το κοντρόλ την. Νομίζω ότι δεν πρέπει να είναι σε αυτή την αφίσα, είναι σε κάποια άλλη αφίσα. Υπάρχει και εκεί το τηλέφωνο, αν μπορούν να το διακρίνουν. Ναι. Οι φίλοι τηλεθεατές μπορούν να το κρατήσουν και να κάνουν και τις προσφορές τους στο συγκεκριμένο κινητό τηλέφωνο. Θα το δίνουμε και εμείς καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής που θα είναι στον αέρα. Ακριβώς έτσι θα γίνει. Και ελπίζω ότι εκείνη τη βραδιά, επειδή θα είναι μια βραδιά αλληλεπίδρασης, θα είναι μια βραδιά χαράς, ένας διαφορετικός τρόπος για να διασκεδάσουμε και να γιορτάσουμε τη Σαρακοστή. Θα είμαστε εκεί πέρα και το δεύτερο μέρος θα υπάρχει μια αλληλεπίδραση με τους ακροατές, οι οποίοι θα μπορούν να στέλνουν τα μηνύματά τους, θα μπορούν να στέλνουν την αγάπη τους από μακριά. Κάποια μηνύματα αυτά θα βγαίνουν στην οθόνη και επίσης, γιατί όχι, να διαμορφώσουν και λίγο το πρόγραμμα στο τέλος. Οπότε θα τους κάνετε, θα λέγαμε το χατήρι. Αν κάτι θέλουν ιδιαίτερο να ακούσουν, έτσι θα τους κάνετε το χατήρι να το παίξετε. Ακριβώς θα υπάρχει αυτή η αλληλεπίδραση που νομίζω θα δίνει και έναν τόνο ότι όλα αυτά γίνονται εκείνη τη στιγμή. Αυτό που θέλω εγώ είναι να καλέσω όλους αυτούς που μας παρακολουθούν, όχι απλώς να μας παρακολουθήσουν και να βοηθήσουν, αλλά και να δώσουν το μήνυμα, να στείλουν το μήνυμα, ώστε περισσότεροι, όσο δυνατόν περισσότερος κόσμος, εκείνη τη βραδιά να είναι μαζί μας και να γιορτάσουμε και να διασκεδάσουμε για ένα ευγενή σκοπό, τον οποίο αναφέραμε είναι η βοήθεια στο οικοτροφείο της σχολείου της Ντουραχάνης. Να ρωτήσω τώρα, η επαφή που έχετε με τον κόσμο, με το κοινό σας, τους έχει λείψει, έτσι δεν είναι, η διασκέδαση, το να ακούσουν τα αγαπημένα τους τραγούδια? Είμαστε όλοι πολύ κουρασμένοι από αυτό το πρωτόγνωρο που ζούμε τον τελευταίο χρόνο με την πανδημία. Νομίζω ο κόσμος αισθάνεται αυτή την κούραση. Αυτή η κούραση είναι ψυχολογική. Νομίζω τέτοιες βραδιές είναι βραδιές ανάσας. Παίρνουμε μία βαθιά ανάσα φρέσκου αέρα και ίσως μας δώσει και τη δύναμη να ξεπεράσουμε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Βρισκόμαστε σε δύσκολη καμπή εδώ και ένα χρόνο σχεδόν. Μας λένε ότι είναι οι δύο τελευταίες εβδομάδες, αλλά αυτές οι δύο τελευταίες εβδομάδες γίνονται συνέχεια, παίρνουν αναβολή. Εμείς χρειάζεται να είμαστε δυνατοί, να προσέχουμε, αλλά αυτή η βραδιά θα είναι και μία ένεση αισιοδοξίας και δύναμης για να ανταπεξέλθουμε. Πιστεύω ότι είμαστε στο τέλος. Το καλοκαίρι έρχεται, η άνοιξη έρχεται και θα μας δοθεί η ευκαιρία να βρεθούμε ξανά κοντά. Όπως ξέρετε, η μουσική και όλα τα καλλιτεχνικά επαγγέλματα ζουν δύσκολες στιγμές. Είμαστε όμως αισιόδοξοι και αυτό που μπορούμε να κάνουμε
όλοι μαζί και θέλω να πω ότι μπορεί εγώ να βγαίνω να μιλάω, αλλά πίσω υπάρχουν πολλά άτομα που βοηθάνε και πέρα από τους μουσικούς που θα ήθελα να τους αναφέρω, τον Ανδρέα τον Κάσο, την Χαρά την Καλπακίδου που συνεργαζόμαστε χρόνια, αλλά ταυτόχρονα τον Νίκο τον Μητσόπουλο, τον Γιάννη τον Βασιλείου, τα δύο μπουζούκια, και τον Σωτήρη τον Κατσιούρα. Υπάρχουν άτομα που εθελοντικά βοηθάνε ώστε να κάνουμε αυτή την βραδιά όσο το δυνατόν πιο πετυχημένη γίνεται. Mm-hmm. Οπωσδήποτε υπάρχουν πολλοί εθελοντές και από την Εργονομική Επιτροπή θέλω να ευχαριστήσω την Γιάννα την Τάσιου, τον Στάθη τον Σιούτη, τον Θωμά τον Άστο και εσάς για τον ήχο, αλλά και όλα τα παιδιά που θα τραβήξουν την βραδιά, τον Γιώργο τον Γιωργούλα μαζί με τους κάμεραμάν. Επίσης να ευχαριστήσουμε τα παιδιά που μας έδωσαν τον χώρο, γιατί όλα αυτά γίνονται με την βοήθεια της Περιφέρειας Υπήρου mm-hmm. και της πολιτικής προστασίας. Έχουν δοθεί όλες οι άδειες. Σωστά, και πρέπει και καλά κάνετε και το λέτε. Όλα θα γίνουν όπως επιτάσσει η κατάσταση και τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Θα τηρηθούν αυστηρότατα όλα τα μέτρα. Γι' αυτό και θα είναι και κλεισμένο το θυρών η εκδήλωση και θα προβάλλεται μόνο από το Ήπειρος TV1, έτσι. Για να είναι όλοι υγιείς και καλά και να μην παρευρεθεί ο κόσμος. Όχι, υπάρχουν ειδικά πρωτόκολλα και ειδικές διατάξεις που όλα αυτά θα τηρηθούν, θα γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι, οι αποστάσεις. Εμείς θα είμαστε εκεί πέρα σε έναν χώρο αρκετά μεγάλο που τον επιλέξαμε ειδικά για αυτό το λόγο. Είναι ο χώρος που μας διατέθηκε με μεγάλη χαρά από τους ιδιοκτήτες, τον Γιάννη τον Μούτα. Το Μούτα και τον Σταύρο τον Παπά. Οπότε μέσα σε αυτό το χώρο θα υπάρχουν οι αποστάσεις, δεν θα υπάρχει κοινό, mm-hmm. θα είναι μόνο η τεχνική μέσα, αλλά ο κόσμος θα επικοινωνεί μαζί μας μέσω των social media, θα υπάρχει αυτή η αλληλεπίδραση και θα υπάρχει αυτή η χαρά που θα προσπαθήσουμε να μεταδώσουμε μέσα από τα τραγούδια και τη δύναμη της μουσικής. Έτσι είναι. Άρα θα δώσουμε το ραντεβού μας για το βράδυ της Δευτέρας στις 9.30. Μέσα από το Ήπειρο TV1 θα προβληθεί εκδήλωση αλλά και από τα social media, οπότε τους περιμένουμε όλους, τους καλούμε να κοινοποιούν τις αφίσες, τα μπανεράκια που υπάρχουν και στο διαδίκτυο για να φτάσει μέχρι και στον τελευταίο η εκδήλωση αυτή, μέχρι και στον τελευταίο πολίτη που έτσι δεν έχει ενημερωθεί ακόμη. Είμαστε εδώ και θα βάλουμε όλοι τα δυνατά μας για τα παιδιά του πατέρα Αθανάσιου. Ακριβώς έτσι. Σας ευχαριστούμε πολύ, ειδικά το TV1, για όλη αυτή την αρρωγή. Και ελπίζουμε να είναι μια πολύ επιτυχημένη βραδιά. Και αυτό θα το κάνει ο κόσμος, γιατί εμείς έχουμε τη διάθεση να είμαστε πολύ καλοί και να θέσουμε ψηλά τον πήχη. Αλλά επομένως η επιτυχία εξαρτάται από το πόσος κόσμος θα μας παρακολουθήσει και το πόσος κόσμος θα δώσει το σήμα της αγάπης του, καταθέτοντας έστω και ένα μικρό ποσό για το οικοτροφείο της Ντροχάνης. Έτσι ακριβώς είναι, όπως τα λέτε. Και επειδή γίνεται με πραγματικά πολύ καλές προθέσεις και πολύ αγάπη όλο αυτό, σίγουρα θα πετύχει. Έχει πολλά θετικά vibes όλο αυτό. Κύριε Παπαδιώτη, σας ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι καλό τρίμερο. Τα λέμε τη Δευτέρα. Ακριβώς. Ραντεβού την Δευτέρα το βράδυ στις 9.30 ώρα στο κανάλι σας και σε όλα τα link που θα μεταδοθεί από το YouTube, το Instagram και το Facebook. Το οποίο όλα αυτά τα έχει αναλάβει ο σταθμός, επομένως εσείς θα τα επικοινωνήσετε για να μπορέσει ο κόσμος, γιατί υπάρχει και κόσμος που είναι εκτός Ηπείρου που θα θέλει να παρακολουθήσει τη βραδιά. Ακριβώς, ακριβώς. Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλό σας απόγευμα. Τα λέμε τη Δευτέρα. Καλό απόγευμα σε όλους. Γεια σας. Να είστε καλά. Λοιπόν, φίλες, φίλοι, πάμε να αλλάξουμε θέμα. Αυτά γύρω από την εκδήλωση. Εννοείται ότι θα ενημερώνεστε και έτσι θα προσπαθούμε και εμείς από τα social media του σταθμού να επικοινωνούμε ακόμη περισσότερο την εκδήλωση. Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε με τον Λεωνίδα τον Ραβανό, τον συνεργάτη μας, όπως κάνουμε κάθε μεσημέρι Παρασκευής, να δούμε πρώτα τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να τα διαβάσω εγώ και να έρθουμε να τα σχολιάσουμε. Με την Αγκρέντα θα ξεκινήσουμε.
μόνος τους κατ' επάγγελμα η αναδιανεμητική ενίσχυση, ατομικά δικαιώματα και γερμανικό αντίο, με 150 εκατομμύρια ευρώ βιολογικά τον Οκτώβριο, τα παράθυρα ένταξης στο καθεστώς των νέων αγροτών και όλοι με όλους στο εγωπρόβιο γάλα. Πάμε να δούμε τι λέει και η Πεθρός Χώρα. Στα 248 εκατομμύρια ευρώ οι πληρωμές του Μαρτίου, τι αλλάζει με την προκήρυξη των βιολογικών στην τελική ευθεία για νέους αγρότες. Τι τρέχει με το ΟΣΔΕ, με τεχνικές και νομικές ασάφειες, η νέα πρόσκληση του ΟΠΕΚΕΠΕ καθιστά τη συλλογή των δηλώσεων δύσκολο εγχείρημα. Ελαιόλαδο, διέξοδο από τις αποκλειστικές συνεργασίες με τις αλυσίδες για να ανεβάσουν τις τιμές, ψάχνουν η παραγωγή. Θερμοκήπια, χωρίς προβλήματα οι καλλιέργειες και οι συγκομιδές. Ασφαλιστικό, τη μίνιμουμ εισφορά επέλεξε το 95% των αγροτών. Λαϊκές αγορές, με προκήρυξη και τριετή διάρκεια οι νέες άδειες παραγωγών. Τα βασικά σημεία του συγκεκριμένου νομοσχεδίου. Βέβαια, πολλά από αυτά τα συζητήσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα με τον Λεωνίδα Ραβανό. Πάμε να δούμε τι μας έχει ετοιμάσει σήμερα. Λεωνίδα μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, Άννα, σε εσένα, στους τηλεθεατές. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εγώ. Να κάνω μια γέφυρα με το προηγούμενο. Παρακαλώ. Θα σου φαίνεται παράξενο. Όχι, δεν μου φαίνεται. Εσύ όλα, παντού βρίσκεις χρυσές τομές. Θα συνδέεις όλα. Για πες. Θα σου πω τώρα πώς θα το συνδέσω και θα δεις. Καταρχήν να δώσω συγχαρητήρια στον Νίκο. Με τον Νίκο έχω συνεργαστεί όσο και να σου φαίνεται παράξενο. Mm-hmm. Στα νιάτα μου όταν είχα μαύρα μαλλιά. Και με τον Σωτήρη τον Κατσόρα και τους άλλους μουσικούς. Όχι, με τον Σωτήρη και με τον Νίκο είχαμε συνεργαστεί σε γνωστό παραλιακό κλαμπ στην Πρέβεζα όταν ήμουν και εγώ επαγγελματίας μουσικός κάποτε. Μάλιστα. Να πω μπράβο και συγχαρητήρια στα παιδιά που κάνουν αυτή την προσπάθεια. Θα βοηθήσουμε κι εμείς όσο μπορούμε από εδώ. Και να φύγουμε τώρα από αυτό το θέμα και να πάμε στα δικά μας. Για πάμε. Τι να πάμε και πού να ξεκινήσουμε και τι να πούμε. Από τη φτώχεια μας, από τι. Σήμερα φιλοξένησα στην εκπομπή μου έναν πολύ παλιό αγροτοσυνδικαλιστή, ο οποίος είναι απόμαχος πλέον, είναι συνταξιούχος, έχει μεταβιβάσει όλα τα χωράφια και αυτά και είχαμε μια πολύ ωραία κουβέντα. Mm-hmm. Είναι όλα αυτά που λέω κι εγώ έτσι περιληπτικά κάποιες φορές, αλλά αυτό τα ανέλησε πιο διαφορετικά. Καταρχήν, κατέταξε του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στο πρώτο τελευταίο που το προτιμάνε οι υπουργοί. Mm-hmm. Έχει αλλάξει ως συνδικαλιστής, τώρα δεν είναι πλέον συνδικαλιστής, 28 υπουργούς. Και γελάω γιατί του λέω προσέφεραν αυτοί οι 28 υπουργοί. Μου λέει, ένα λιθαράκι σίγουρα έχουν βάλει όλοι, αλλά κανένας δεν έσκυψε, λέει, στο πραγματικό πρόβλημα του αγρότη. Και πάμε να αναλύσουμε τώρα, όπως μου είπε και ο κύριος Κουκκινούλης, ο κύριος Θανάσης. Ποιο είναι αυτό το πρόβλημα στην Ελλάδα και ιδιαίτερα γιατί αυτός μιλάει για 150 στρέμματα και εγώ γέλαγα, ας πούμε, mm-hmm. γιατί τα 150 στρέμματα στην Ήπειρο, ας πούμε, ένας αγρότης δεν τα έχει ποτέ. Είναι πάρα πολύ λίγοι και μετρημένοι στα δάκτυλα. Βέβαια, λέει ότι όλη η οικονομία της Ελλάδας είχε στηθεί στους μικροπαραγωγούς. Μίλησε πολύ έξυπνα, πολύ ευέλικτα και έδωσε στους ακροατές τουλάχιστον δικούς μου, αλλά και εγώ κατάλαβα γιατί αυτό που ήθελε να περάσει το πέρασε. Ότι οι αγρότες όταν έχουν, νομίζουν ότι έχουν 150 και 200 στρέμματα, νομίζουν ότι είναι πλούσιοι. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι έχουν μειωθεί στα 10 χρόνια, στην τελευταία 15 ετία, έχουν μειωθεί πάρα πολύ αυτοί που ασκούν το εμπόριο γενικότερα. Με αποτέλεσμα να δημιουργούνται συσσαγωγικά, θα το πω γι' αυτό, μικρά καρτέλ. Τι εννοεί με αυτό. Δηλαδή, εκεί που υπήρχαν 10, 15, 20, 30 εμπόροι που αγόραζαν βαμβάκι, έχουν μείνει 4. Το ίδιο και στις ζωοτροφές, το ίδιο και στα ψυχανθή, το ίδιο και ίσως στα σπυριδοειδή. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει, Έλενα, ότι είναι πιο εύκολο και μάλιστα γελάσαμε κιόλας να συνεννοηθούν μεταξύ τους για το πώς θα τα πάρουν, θα αγοράσουν το τελικό προϊόν από τους αγρότες. Είναι σημαντικά όλα αυτά που λέμε, γιατί μας ακούνε και από την περιφέρεια και από τους δήμους και πρέπει ουσιαστικά να στηριχτεί ο μικρομεσαίος και ο μικρός αγρότης, mm-hmm. ιδιαίτερα εδώ στην Ήπειρο που. Τα χωράφια μας και οι καλλιέργειες είναι αρκετά πιο μικρές από ό,τι είναι η Θεσσαλία. Εμείς βλέπουμε, ας πούμε, ένα χωράφι των 10 στρεμάτων και λέμε πω από τη μεγάλο. Ενώ στη Θεσσαλία αυτό είναι ένα, σαν να κάνουμε ένα μπαχτσέ ή να κάνουμε ένα κήπο. Κάτι τέτοιο. Φανταστείτε όμως τώρα την τεράστια διαφορά
με τον Γερμανό συνάδελφό σου ή με τον Γάλλο, ας πούμε, έχουν απέραντες εκτάσεις. Μου μίλησε δε ότι το βαμβάκι, κάποια άλλα προϊόντα, ας πούμε, είναι στο χρηματιστήριο. Και παίρνουν, ας πούμε, βάση, ξεκινάνε οι τιμές, ας πούμε, παγκοσμίως, με άνεσους όρους. Δηλαδή, στην Ινδία, τα φθηνά εργατικά χέρια, οι μεγάλες εκτάσεις. Ή ακόμα και στο τσάτ μου, ανέφερε και εδώ και η Ελλαδίτα μου λέει στη μέση, είμαστε υποχρεωμένοι να πουλάμε ένα προϊόν το οποίο αγωνιζόμαστε για να το βγάλουμε, όσο μας πουν οι άλλοι. Είναι αυτό το λεγόμενο που λέω και εγώ κάμπριο μαγαζί, ένα ανοιχτό μαγαζί το οποίο δεν ξέρεις πότε και αν θα βγάλεις χρήματα και πόσο θα εισπράξεις. Δηλαδή, ενώ μπορεί να καλλιεργείς μπάντες, λέω εγώ, δεν ξέρεις αν θα εισπράξεις, ας πούμε, μισό ευρώ. Εκτός αν έχει συμβολιακή γεωργία με κάποια εταιρεία και πάλι αυτό δεν είναι σίγουρο γιατί τα συμβόλαια αναιρούνται. Θέλω να σου πω ότι γενικότερα είναι άμεσα πρέπει να γίνει αυτό. Η συνένωση των μικρών αγροτών σε ομάδες παραγωγών ή σε συνεταιρισμούς. Mm-hmm. Πρέπει οπωσδήποτε να γίνει γι' αυτό γιατί ήδη οι τιμές, μας το ανέφερα και την προηγούμενη εκπομπή, οι τιμές των προϊόντων, διάβασα ένα άρθρο σήμερα στην Ήπειρο χώρα που λέει ότι έχουν αυξηθεί πάρα πολύ οι τιμές. Αυτό σημαίνει μπορεί να υπάρξει και επιστημιστική κρίση. Έτσι. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για όλα. Εδώ να αναρωτηθούμε, το Υπουργείο τα γνωρίζει αυτά? Θα μου πεις ένα δημοσίευμα να φέρει την καταστροφή όταν αυξάνονται οι τιμές? Όταν αυξάνονται οι τιμές όμως και δεν έχεις αυτάρκεια εισαγωγικά προϊόντων, σιτάρια, ξέρω εγώ, διάφορα άλλα που δεν παράγουμε. Θα μου πεις το λιμόνι δεν μας ενδιαφέρει και το πολύ, γιατί το λιμόνι πρέπει να φας κρέας ή ψάρι. Άντε, στα χόρτα που είναι άγρια θα βάλουμε καμιά φορά. Δεν είναι δηλαδή πρώτη είδος πρώτης ανάγκης. Το ρύζι, το σιτάρι, mm-hmm. είναι τα καθημερινά αυτά που πρέπει να πάμε. Πρέπει να σκεφτούν πάρα πολύ καλά και να στηθούν προγράμματα τα οποία να βοηθήσουν τον μικρό και τον μικρομεσαίο αγρότη, ούτως ώστε να ανταπεξέλθει. Να θυμίσω δε ότι οι μεγάλοι συνεταιρισμοί όπως η γαλακτοβιομηχανία, δεν μπορώ να πω το όνομά της για ευνόητους λόγους, στηριζόταν από μικρούς παραγωγούς των 30 και των 40 προβάτων ή κατοικιών ή οτιδήποτε, ή βοηδών. Και έγινε μια τεράστια εταιρεία η οποία είναι παγκοσμιοφήμιση. Mm-hmm. Άρα οι δυνατότητες δεν είναι να έχουμε, ας πούμε, ένας παραγωγός 30 πρόβατα και ο άλλος να έχει 5.000, ας πούμε. Δεν βγαίνει πουθενά. Πρέπει για να γεμίσουμε και τα χωριά, γιατί τα χωριά έχουν αδειάσει όπως γνωρίζεις. Τα χωριά, τουλάχιστον στην Ήπειρο, όλα τα χωριά έχουν αδειάσει. Ποια χωριά διάβαζα νωρίτερα, δεν είδες νωρίτερα που έλεγε έρευνα ότι καταραίει το συνταξιοδοτικό και το ασφαλιστικό ακριβώς γιατί οι νέοι κάτω των 25 είναι μειωμένοι κατά 35% τα τελευταία χρόνια. Υπάρχουν πιο πολλοί γέροι από ό,τι νέοι πλέον στη χώρα μας. Ναι. Το δημογραφικό είναι τεράστιο πρόβλημα. Είναι απότοκο και αυτό που λες. Και ότι δεν υπάρχουν νέοι στα χωριά και ότι δεν υπάρχουν σε λίγο, δεν θα υπάρχουν γενικότερα νέοι να δουλεύουν. Εγώ πιστεύω ότι άμα βάλεις νέα παιδιά και τους πεις να κάνουν και οικογένεια με διάφορα κίνητρα, όχι με τέτοια προγράμματα που βγάζουν, γιατί δεν έχουν βγάλει ποτέ προγράμματα σοβαρά για τους αγρότες εισαγωγικά. Να θυμίσω το δικό μου πρόγραμμα που πέρασα εγώ και δεινοπαθήσαμε και κάπως οι άλλοι. Αγρότες οι οποίοι είναι απλήρωτοι και προσπαθούν ή κάποιοι τους ζητούν τα χρήματα γιατί δεν βγήκαν το στάρ τα στρέμματα ή δεν έκαναν κάτι σωστό στο πρόγραμμά τους. Σημασία έχει ότι υπάρχουν και παιδιά αγροτών τα οποία δεν μπορούν να μπουν στο πράγματα ενώ είναι συνεχιστές του επαγγέλματος και αυτό είναι ένα λάθος. Έχω μιλήσει πάρα πολλές φορές ότι η περιφέρεια πρέπει, ο κ. Καχρημάνης, ας πούμε, γιατί του παλεύει κιόλας, είναι ο άνθρωπος που αγαπάει την πρωτογενή τομέα, να αναλάβει τέτοια προγράμματα και να στηρίξει τα μικρά, τα πιο νέα παιδιά, mm-hmm. Τουλάχιστον από μένα, να τα στείλει στα χωριά, να τους πει να κάνουν υποχρεωτικά, δηλαδή θα υποχρεώσεις να κάνεις και οικογένεια. Αλλά από εκεί και πέρα να δοθούν κίνητρα οικονομικά μέσω ΕΣΠΑ ή οποιοδήποτε άλλων προγραμμάτων ή το ΠΑΑ, ας πούμε, το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης του Υπουργείου, να βάλει ανθρώπους στα χωριά, ούτως ώστε να μεγαλουργήσουν. Γιατί η Ήπειρος μια ζωή από εκεί στηριζόταν. Είδαμε και η ιστορία απέδειξε ότι η τάση που είχε ο άνθρωπος να πηγαίνει στις πόλεις για να ζει καλύτερα, αποδείχτηκε ότι τελικά θα μας γυρίσει μπούμερα. Mm-hmm. Είναι τώρα νομίζω η στιγμή που θα μπορέσουμε να γυρίσουμε πάλι στην δικιά μας οικονομία. Και να μην ξεχνάμε ότι η ελληνική οικογένεια είχε πάντα οικογενειακή αυτάρκεια. Είναι σημαντικό αυτό να το λέμε
όσοι προσπαθείτε να έχετε δικά σας προϊόντα, γιατί ίσως έχουν και πολύ δύσκολες μέρες. Αυτό εμείς εδώ δεν θα το νιώσουμε τόσο πολύ, ούτε εσείς στα Γιάννα, ούτε εμείς στην Πρέβεζα, γιατί λίγο πολύ όλοι έχουμε τα χωριά μας εδώ δίπλα και κάτι θα φάμε. Οι μεγάλες πόλεις όμως, από ό,τι φαίνεται, θα μου πεις τώρα, είναι σίγουρο ότι θα γίνει αυτό. Όλα δείχνουν ότι οι δουλειές δεν πάνε καλά. Ο κύριος Δρόζος τα λέει, σας παρακολουθώ, τα βλέπω. Οπότε πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για τα πάντα. Πόσο μάλλον δε εμείς οι αγρότες που δεν σταματήσαμε ποτέ να δουλεύουμε, ή οι κτηνοτρόφοι που πηγαίνουν 366 μέρες από τις 365 στο στάβλο και δεν αμείβονται γι' αυτό. Αλλά εγώ πιστεύω ότι εάν θέλουμε πραγματικά και θέλει και η πολιτική με ΙΤΑ και η πολιτική με ομικρογέτα, είτε στην τοπική αυτοδιοίκηση, είτε και στην κεντρική πολιτική σκηνή, να δώσουν ένα βήμα και μια όθηση στον πρωτογενή τομέα, ίσως ξεπεράσουμε πολύ πιο γρήγορα την κατάσταση αυτή. Γιατί πρέπει να παράξουμε τουλάχιστον να φάμε. Από εκεί και πέρα βλέπουμε. Μάλιστα έδειξαν, η Ήπειρος ήταν μέσα και στις περιοχές οι οποίες σημείωσαν αύξηση στις εξαγωγές. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ένα άλλο κομμάτι είναι η μεταποίηση. Τώρα διάβαζε και στην εφημερίδα για τις πληρωμές. Οι αγρότες είναι στα κάγκελα. Όλοι τάζουν ότι θα πληρωθούμε. Κορονοϊ ενισχύσεις, συνδεδεμένες. Διάβασα ένα δημοσίευμα ότι λέμε μέχρι τέλος Μάρτιου 248 εκατομμύρια έγραφε η εφημερίδα. Και ποιος το εγγυάται αυτό? Το εγγυάται η εφημερίδα. Και εγώ λέω αύριο μεθαύριο ότι θα πλουτίσουμε όλοι. Είναι. Ή όσες αυτά που είπα, πιθανότητες μιλάω. Άρα είναι πάρα πολύ δύσκολο τα πράγματα, τουλάχιστον για μας που ζούμε από αυτό το επάγγελμα. Τώρα, αν είναι όμως όλη η Ελλάδα να ζει με επιδόματα, γιατί αυτή τη στιγμή πολλά επαγγέλματα που είναι κλειστά και έχουν δίκιο ο κόσμος, έτσι, τουλάχιστον η εστίαση ή τα γυμναστήρια, είδα μια. Στεναχωρέθηκα απάντατα όταν είδα αυτή την γυμνάστρια, η οποία έβγαλε ένα βίντεο, δεν ξέρω αν το είδες, που πραγματικά κόντεψα να κλάψω. Ήταν πάρα πολύ συγκινητική η ιστορία της και λέει: δεν έχω να φάω. Όλα αυτά πρέπει να σκεφτούν οι πολιτικοί που κυβερνάνε. Σαφώς και μια αρρώστια, ένας ιός μπορεί να καταστρέψει τα πάντα, αλλά από εκεί και πέρα δεν πρέπει να σταματήσει και η ζωή. Ήδη διάβασα και άλλα δημοσιεύματα, να με επιτρέψεις σε αυτό, ότι μερικοί επιστήμονες παίρνουν πίσω αυτά που λέγανε περί lockdown. Δηλαδή λέει σκεφτήκαμε ίσως και πολύ εύκολα να κλείσουμε τον κόσμο, ενώ βλέπω διαφορετικά αποτελέσματα. Δεν είμαι ειδικός, ούτε με ενδιαφέρει. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να κινηθεί ο κόσμος, πρέπει να λειτουργήσουμε, να λειτουργήσουν τα μαγαζιά, να αυξηθεί η ζήτηση και να παράξουμε. Και να παράξουμε σωστά. Και όχι να μπαίνουν εμπόδια από το Υπουργείο. Ο κύριος Λιβανός βγήκε σήμερα και πράγματα και κουβέντα που είπε και ο κύριος Κοκκινούλης. Βγήκε εχθές βγήκε στην κρατική τηλεόραση και μίλησε επί 20 λεπτά και δεν μίλησε καν για πρωτογενή τομέα. Μίλησε για την κυβέρνηση. Και δεν είπε και τίποτα, θεωρείς. Δηλαδή, αν είναι ο Υπουργός δεν λέει για την αγροτική πολιτική που θα εφαρμόσει αυτός ο ίδιος, αφού είναι στα ενία αυτού του Υπουργείου, τι περιμένεις? Άρα έχει δίκιο ο κ. Κοκκινούλης που λέει είναι το προτελευταίο Υπουργείο. Άρα έχουν δίκιο οι συνάδελφοί σου όταν έφυγε ο κ. Βορύδης και λένε αναβαθμίστηκε. Όταν όμως βλέπουμε εμείς οι αγρότες να μας έχουν στο περιθώριο, σκεφτόμαστε και τόσο διαφορετικά, τουλάχιστον για την ψήφο. Και μιλάω και πολιτικά τώρα, θα μου επιτρέψεις να μιλήσω πολιτικά, γιατί πολλοί από εμάς ψηφίζουμε και αυτή την κυβέρνηση και την προηγούμενη και πρέπει να το σκεφτούμε εντελώς διαφορετικά. Εδώ τώρα μιλάω συνδικαλιστικά στους αγρότες, γιατί πρέπει να μας σεβαστούν από εδώ και πέρα. Όπως ο κύριος Περιφερειάρχης αγωνίζεται για πράγματα τα οποία είναι στην περιοχή του και του βγάζουμε το καπέλο, είτε κάνει να συμφωνεί με την πολιτική που εφαρμόζει για άλλα θέματα, είτε για το πολιτικό. Οι συνδικαλιστές θα τους σέβονται οι κυβερνήσεις όταν θα αποτινάξουν από πάνω τους την πολιτική, όταν θα πετάξουν τα χρώματα και όταν θα σταματήσουν να υποχωρούν και να κάθονται στα ίδια τραπέζια συζήτησης. Είναι μεγάλη κουβέντα αυτή, αλλά δεν έχουμε χρόνο να την κάνουμε. Τις ξέρεις τις απόψεις μου. Κλείνω. Λοιπόν, αισιόδοξα, χρειάζονται οι ισχύς εν διενώση, συνεταιρισμοί, ομάδες, για να μην είναι αργά. Ακριβώς. Την καλησπέρα μου σε σένα. Και σε όλη την Πρέβεζα από εμάς. Καλή καθαρό Δευτέρα. Πρέπει να είστε μοναδικοί που είστε χαρούμενοι στην Ήπειρο. Σχεδόν
με ελάχιστα, με λιγοστά κρούσματα και να συνεχίσετε έτσι με το καθαρό αέρα της θάλασσας που σας χτυπά καθημερινά. Μη παραπονιέστε καθόλου. Αντίο. Καλή καθαρό Δευτέρα. Καλό απόγευμα. Ευχαριστώ καλό πολύ. Καλό απόγευμα. Σας ζηλεύουμε πολύ, να ξέρετε. Λοιπόν, φίλες, φίλοι, μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Θα πάμε εντάχει, θα τρέξουμε να ρίξουμε τα διαφημιστικά μας μηνύματα και επιστρέφουμε, όπως σας είχαμε πει και χθες, με τον Πέτρο Σούλη, τον συνεργάτη μας, να συναντήσουμε λίγο πριν υποδεχτώ τον Πέτρο, τον κύριο Κλεάνθη Γέπη. Είναι απόφυτος Στεφά, είναι γυμναστής με πάρα πολλά πράγματα που έχει κάνει, έτσι που υπάρχουν στο βιογραφικό του. Προπονεί πάρα πολύ κόσμο, κάνει πολλά personal μαθήματα και θα μας μιλήσει για το πώς μπορούμε να κρατήσουμε σε καλά επίπεδα την φυσική μας κατάσταση, το πώς θα μπορούμε μέσα σε αυτόν τον καιρό της πανδημίας να κάνουμε τη γυμναστική μας και έτσι να μην επηρεαστούμε ή όσοι έχουμε επηρεαστεί, άλλοι έχουν βάλει κιλά, άλλοι έχουν χάσει μυϊκή μάζα, πώς θα μπορέσουμε να ανακτήσουμε όλο αυτό που χάθηκε στην περίοδο των lockdown και της καραντίνας. Σε λίγα λεπτά μαζί σας. Ένα γιαούρτι με παράδοση έρχεται στο τραπέζι σας. Νέο παραδοσιακό γιαούρτι Δοδόνη, πρόβιο και κατσικίσιο από 100% ελληνικό γάλα με την αυθεντική αγαπημένη γεύση. Απολαύστε το! Πριν λίγα χρόνια, αποφάσισα να κάνω πραγματικότητα το όνειρο μιας ζωής στον τόπο που μεγάλωσα. Στη Συνεταιριστική Τράπεζα Επίρου πιστεύουμε πως η μικρή επιχειρηματικότητα είναι η κινητήριο δύναμη της τοπικής οικονομίας και την υποστηρίζουμε με ευελιξία και αμεσότητα. Σήμερα έχω δίπλα μου τη Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου, τον καλύτερο συνεργάτη, για να πάμε μαζί τη Μυρτάλη στο επόμενο βήμα. Είμαστε οι μόνοι που μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Είμαστε Ηπειρώτες. Αντιλαμβανόμαστε τις ανάγκες σας καλύτερα από όλους. Στη Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου χτίζουμε καθημερινά σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας και προτείνουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους. Είμαστε η τράπεζα που σας ακούει και σας καταλαβαίνει. Είμαστε η τράπεζα του τόπου μας. Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου. Η τράπεζα του τόπου μας. Θέλω να ξανάλω, να μου πεις και να σου πω, τα κρυμμένα θα τα πω. Συγγνώμη, κύριε! Συγγνώμη! Με ακούτε? Καλέ! Χάλασε το αυτοκίνητό μου! Α, καλά! Μιχάλη, καταλαβαίνεις. Μην ανησυχείς, Σταυρούλα μου. Θα τα φτιάξουμε όλα. Δόρδια. Εξαίρεση. Μπράβο ρε Μιχάλη, πρώτη φορά ακούω τον ήχο της νίκης. Μιχάλης Τσιόλης, ακουστικά βαρικοΐας, 28 Οκτωβρίου 31, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2651-032-204. Εμπιστευτείτε τον Μιχάλη. Σταυρούλα, αργείς. Ο χορός είναι όπως η ζωή. Δεν χρειάζεται να ξέρεις τα βήματα. Αρκεί να ακούς το χτύπο της καρδιάς σου. Δεν χρειάζονται κανόνες για να κάνεις τη σωστή κίνηση. Αρκεί η συνείδησή σου. Ο χορός είναι όπως η ζωή. Κάνει ένα κύκλο. Όμως για να υπάρχει ζωή, πρέπει να την προστατεύουμε. Το Zagori Go Green είναι το πρώτο ελληνικό εμφιαλωμένο νερό σε φιάλες από ανακυκλωμένο πλαστικό, μειώνοντας τη χρήση νέου πλαστικού στις συσκευασίες του. Zagori. Το καλό το έχουμε μέσα μας. Mountains. Το μεγαλύτερο κατάστημα ειδικού εξοπλισμού στα Γιάννενα.
Αν είστε λάτρης της φύσης, στο κατάστημα Mountains θα βρείτε αυτό που ζητάτε. Mountains. Διαθέτουμε το πιο σύγχρονο εξοπλισμό για ορειβασία και υπαίθριους περιπάτους. Mountains. Τα πάντα για το κυνήγι, το ψάρεμα, την κατάδυση και το κάμπινγκ. Κατάστημα ειδικού εξοπλισμού Mountains. Κάτσαρη 41 στα Γιάννενα. Σας περιμένουμε. Σίγουρη ότι έκανα τη σωστή επιλογή. Προσφέρω στο παιδί μου την καλύτερη εκπαίδευση που μπορεί να έχει, όπως είχαν κάνει και οι δικοί μου γονείς. Γερές βάσεις για το μέλλον του και μια χαρούμενη σχολική ζωή. Εκπαιδευτήρια Όλγα Ντότι Οικονόμου. 45 χρόνια χτίζουμε γερά θεμέλια με γνώσεις και αξίες. Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Πολλά μηνύματα λαμβάνω και σας ευχαριστούμε ειλικρινά πάρα πολύ για την αγάπη σας και για τη συμμετοχή σας στην εκπομπή αυτή. Πάμε, όπως σας έλεγα νωρίτερα πριν το διαφημιστικό διάλειμμα, να υποδεχτούμε τον Κλεάνθη Γέπη. Είναι γυμναστής, είναι απόφυτος αλλά και μεταπτυχιακός φοιτητής του ΤΕΦΑ, του ΑΠΙΘΙΤΑ, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Τον ευχαριστούμε πολύ που είναι στην εκπομπή μας. Γι' αυτό μεσολάβησε ο συνεργάτης μας ο Πέτρος Χιούλης. Κλεάνθη, καλησπέρα. Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εγώ σε ευχαριστώ και νομίζω ότι αξίζει και σίγουρα πάρα πολλοί κόσμος και ειδικότερα οι νέοι θέλουν να ακούσουν έτσι πολλά από αυτά που έχεις να μας πεις σήμερα. Ο κόσμος γυμναζόταν τα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον υπήρχε μια τέτοια τάση. Αυτό εισέπρατα εγώ, γεμάτα τα γυμναστήρια. Είχε αρχίσει να βελτιώνει την διατροφή του, τα είδη άσκησης που επέλεγε ο κόσμος. Όλα αυτά ήρθε να τα ανακόψει η πανδημία και δεν ξέρω πώς μπορούμε τώρα να συνεχίσουμε, Κλεάνθη μου. Ισχύει. Να πω σε ένα μεγάλο βαθμό αυτά που είπατε. Δεν θεωρώ όμως ότι θα έπρεπε αυτές οι καλές συνήθειες που είχαμε αποκτήσει να ανακοπούν από την πανδημία, αλλά να συνεχιστούν ανεξαρτήτως αυτής. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος έκανε σωματική άσκηση πιθανότατα δεν την έκανε επειδή του άρεσε αποκλειστικά το γυμναστήριο το οποίο χρησιμοποιούσε. Την έκανε επειδή έβλεπε κάποια αποτελέσματα στο σώμα του ή επειδή αισθάνονταν καλύτερα ή για άλλους λόγους ως προτεραιότητα. Χωρίς να σημαίνει αυτό ότι ένα γυμναστήριο δεν είναι πόλος έλξης για κάποιον να πάει να κάνει ένα πρόγραμμα άσκησης. Mm-hmm. Αλλά θέτοντας τις σωστές προτεραιότητες κατανοούμε και την αξία των πραγμάτων. Όμως σίγουρα θα το παρατήρησες και εσύ και θα το είδες ότι άνθρωποι που παραδοσιακά είχαν έτσι έναν καλό τρόπο ζωής, δηλαδή γυμναζόταν αρκετά, τρέφονταν σωστά, όλα αυτά τα άλλαξαν εν μέσω της πανδημίας. Ήταν ένα σοκ όλο αυτό με το κλείσιμο μέσα, με την καραντίνα και έφτασαν στο άλλο άκρο. Ακούμε για κόσμο που δεν γυμνάζεται καθόλου ή που έχει βάλει πολλά κιλά λόγω κακής διατροφής. Συμφωνώ και θεωρώ ότι αυτό οφείλεται σε ένα μεγάλο βαθμό ως προς το λάθος στην επικοινωνία αλλά και στις αποφάσεις της πολιτείας, γιατί αντί να δίνουν διεξόδους στον κόσμο έστειλαν εμπόδια. Θεωρώ ότι η κατεύθυνση μιας πολιτείας θα έπρεπε να είναι στο να δίνει διεξόδους στην κοινωνία και στους πολίτες, κυρίως στην άσκηση σε μια τέτοια περίοδο, καθώς δεν είναι μόνο ένας μοχλός ενδυνάμωσης σωματικής αλλά και πνευματικής. Μην ξεχνάμε ότι τώρα τελευταία έχει αρχίσει να γίνεται μια συζήτηση την οποία θεωρώ πάρα πολύ σημαντική για τις επιπτώσεις τις ψυχολογικές
που θα έχει όλο αυτό το παρατεταμένο lockdown στους ανθρώπους από εδώ και πέρα. Mm-hmm. Και δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και ούτε να υποβαθμίζουμε το ρόλο που μπορεί να έχει ένα πρόγραμμα σωματικής άσκησης, είτε δομημένο είτε όχι, mm-hmm. δηλαδή είτε αποτελεί ένα πρόγραμμα σε ένα γυμναστήριο είτε έναν περίπατο στο δάσος, στην μείωση των επιπέδων του στρες. Η σωματική άσκηση είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους καταπολέμησης του στρες και αυτό δεν θα πρέπει να υποβαθμιστεί ίσα ίσα το αντίθετο σε αυτή την περίοδο η οποία έρχεται, η οποία ακολουθεί το lockdown. Θα πρέπει να δοθούν κίνητρα στον κόσμο να βγει, να ασκηθεί. Δεν ξέρω αν είσαι υπέρ και δεν ξέρω αν θεωρείς ότι μπορεί εν μέσω αυτής της κατάστασης να λειτουργήσουν τα γυμναστήρια. Θα ήθελα την άποψή σου γιατί δουλεύεις σε χώρους και βέβαια. Πραγματικά πολλής λόγος έχει γίνει. Μάλιστα ακούγαμε στα πρώτα lockdown ότι οι χώροι που θα ανοίξουν τελευταίοι θα είναι τα γυμναστήρια. Γιατί θεωρείς στοχοποιήθηκαν τα γυμναστήρια? Είναι χώροι που δεν μπορούν να τηρηθούν τα μέτρα? Είναι πάρα πολύ ωραία ερώτηση και ευχαριστώ πολύ γιατί μου δίνει τη δυνατότητα να πω έτσι μια ολοκληρωμένη άποψη που θεωρώ ότι εκφράζει και το σύνολο του κλάδου μας. Γιατί μην ξεχνάμε ότι και εμείς σαν κλάδος έχουμε πληγεί πάρα πολύ από την πανδημία, όπως και αρκετοί άλλοι κλάδοι, έτσι, δεν έχουμε το προνόμιο σε αυτό δυστυχώς. Η πρώτη έρευνα που ασχολήθηκε με την μεταδοτικότητα του ιού στα γυμναστήρια προέρχεται από την Νότια Κορέα, η οποία στις αρχές του πρώτου lockdown έδειξε ότι υπήρξε πάρα πολύ μεγάλη μεταδοτικότητα σε κλειστές αίθουσες fitness όπου διεξάγονταν αερόβιου τύπου προγράμματα, δηλαδή αυτό που ξέρει ο κόσμος ως aerobic, ως dance aerobic, mm-hmm. ως τέτοια προγράμματα υψηλών εντάσεων. Με βάση αυτή την έρευνα λοιπόν θεωρήθηκαν τα γυμναστήρια εν συνόλο ότι αποτελούν εστία μόλυνσης. Αυτό δεν ισχύει καθώς μιλάμε μόνο για ένα είδος το οποίο δεν ξέρω αν επικοινωνήθηκε σωστά ως αποτέλεσμα αυτής της έρευνας στα κέντρα αποφάσεων και στοχοποιήθηκαν γενικότερα τα γυμναστήρια ως κλάδος. Νεότερα δεδομένα από έρευνες στη Βρετανία έδειξαν ότι η μεταδοτικότητα σε γυμναστήρια χωρών που τηρούσαν τα μέτρα και όλες τις αποστάσεις αντίστοιχες με αυτές που εφαρμόζονται στα υπόλοιπα καταστήματα, ο ρυθμός μετάδοσης δεν είναι σημαντικά μεγαλύτερος από ό,τι είναι σε ένα κατάστημα ρούχων, σε ένα αρτοποιείο, σε ένα πρατήριο καυσίμων ή σε οποιονδήποτε άλλο χώρο μπαίνει κάποιος για να αγοράσει μια υπηρεσία. Οπότε, κατά τη γνώμη μου, θεωρώ ότι άδικα έγινε αυτή η στοχοποίηση των γυμναστηρίων, καθώς θα μπορούσαν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους με τα μέτρα και τις αποστάσεις και τις προφυλάξεις και τους κανόνες ασφάλειας, όπως ίσχυσαν και για όλη την υπόλοιπη οικονομία. Μάλιστα. Μάλιστα. Είναι σημαντικό αυτό που λες και καλό θα είναι έτσι να σπάνε και οι φόβοι αρκετού κόσμου για το επόμενο διάστημα, γιατί είναι πολύ σημαντική. Τώρα μπορεί να είναι αυτά τα μέτρα σε ισχύ, αλλά είναι πολύ σημαντική και η επόμενη μέρα. Δηλαδή να σπάσει ο φόβος και ο κόσμος να ξέρει ότι μπορεί να επιστρέψει με ασφάλεια στους χώρους όπου γυμνάζονταν. Βέβαια, ξεκάθαρα δεν θεωρώ ότι πρέπει να έχουμε το μυαλό μας όταν ακούμε τη λέξη γυμναστήριο mm-hmm. ως ένα μέρος που συνοστίζονται πολλά άτομα και περιμένουν να κάνουν χρήση του ίδιου μηχανήματος. Αυτά μπορούν να προβλεφθούν με κανόνες και μην ξεχνάμε ότι οι άνθρωποι του αθλητισμού χαρακτηρίζονται από πειθαρχία και νομίζω ότι εύκολα μπορούν να προσαρμοστούν στα μέτρα και στις απαιτήσεις της νέας κανονικότητας που θα βρούμε μπροστά μας. Μάλιστα. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται τώρα, αν μπορούμε να σώσουμε, όπως λέω, την παρτίδα. Δηλαδή, όσοι έβαλαν κιλά, έχασαν μυϊκή μάζα, χάσαν αυτό που λέμε την καλή τους φυσική κατάσταση, πώς μπορούν να το κερδίσουν αυτό και αν μπορεί αυτό να επιτευχθεί μόνο με την άσκηση σε εξωτερικό χώρο, Κλεάνθη. Γιατί αρκετός κόσμος στρέφεται στο τρέξιμο, στο περπάτημα ή στο ποδήλατο, λέγοντας ότι δεν έχει να κάνει κάτι άλλο. Βέβαια, υπάρχει και μια μεγάλη μερίδα του κόσμου που στράφηκε στον εξοπλισμό τον αθλητικό για μέσα για το σπίτι. Μάλιστα. Πολύ σωστή τοποθέτηση. Να πω ότι επειδή βρισκόμαστε σε ιδιαίτερες συνθήκες, θα έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε πρωτίστως την άσκηση ως μοχλό ενίσχυσης του ανοσοποιητικού. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια πανδημία όπου οι άνθρωποι αισθάνονται ευάλωτοι. Θα έπρεπε να επικοινωνηθεί περισσότερο και από την πολιτεία mm-hmm. ότι η άσκηση μπορεί να λειτουργήσει ως παράγοντας πρόληψης αλλά και ως παράγοντας θωράκισης του ανοσοποιητικού μας.
Έχει φανεί από τελευταίες μελέτες ότι ο κατάλληλος τύπος άσκησης για την ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος είναι η μέτρια σέντασης. Αυτό δεν σημαίνει, επειδή κάπως πρέπει να το προσεγγίσουμε για να γίνει εύκολα αντιληπτό από τον κόσμο που παρακολουθεί, δεν σημαίνει ότι ένα πρόγραμμα χαρακτηρίζεται ως μέτριας άσκησης, γιατί ένα πρόγραμμα μπορεί να έχει πολύ υψηλό επίπεδο δυσκολίας για κάποιον αθλούμενο ο οποίος δεν έχει καλή φυσική κατάσταση, ενώ το ίδιο πρόγραμμα μπορεί για κάποιον να έχει εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά. Mm-hmm. Δηλαδή το τι είναι μέτριο, το τι είναι υψηλής έντασης και το τι είναι χαμηλής εξαρτάται από το εξατομικευμένο επίπεδο βασικής φυσικής κατάστασης του καθενός από εμάς. Οπότε καλό θα ήταν ο κόσμος να συμβουλεύεται κάποιον ειδικό στα προγράμματα προπόνησης πριν ακολουθήσει το οτιδήποτε, mm-hmm. και με αυτό να περάσω και στην διαδικτυακή γυμναστική, στην οποία έχουν καταφύγει πολλοί ως μια εύκολη λύση, ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή ποιο πρόγραμμα ακολουθούμε και από ποιον και σε ποιον απευθύνεται αυτό το πρόγραμμα όταν βλέπουμε από μια ηλεκτρονική πλατφόρμα, mm-hmm. π.χ. YouTube, ένα έτοιμο πρόγραμμα το οποίο έχει φτιάξει ένας γυμναστής οπουδήποτε και το προωθεί ως ένα συγκεκριμένο τύπο άσκησης, να δούμε αν αυτό το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για εμάς, αν μπορεί να μας επιφέρει κάποια ενόχληση, κάποιο τραυματισμό στην εκτέλεσή του και μετά να το εκτελέσουμε. Σωστό, δηλαδή, είναι αυτό αν που λες. Δεν είμαστε και δεν μπορεί... σίγουροι, καλό mm-hmm. είναι να το αποφύγουμε. Και... κακά τα ψέματα, κάποιος που δεν είναι καλά εκπαιδευμένος και δεν έχει αυτό που λέμε την καλή φυσική κατάσταση για να ανταπεξέλθει σε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, πώς ξαφνικά εγώ τώρα να πάω να κάνω γιόγκα που δεν έχω κάνει ποτέ μέσα από e-class, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, συμφωνώ. Ή να σηκώσει κάποιος βάρη, γιατί ακούμε ναι. και μου έλεγε χθες χαρακτηριστικά μία καθηγήτρια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, στα ΤΕΦΑ, η κυρία Δούκα, ότι υπάρχουν έρευνες... Η καθηγήτρια μου στο χώρο, η κυρία Δούκα. Mm-hmm. Μου έλεγε χαρακτηριστικά χθες ότι έχουν γίνει κάποιες έρευνες που δείχνουν ότι έχουμε αύξηση κατά 300% του εξοπλισμού, δηλαδή στα βάρη, στα όργανα γυμναστικής που παίρνει ο κόσμος για το σπίτι. Μπορεί χωρίς καθοδήγηση κάποιος να κάνει τέτοιου είδους γυμναστική μόνος του στο σπίτι, κατά την άποψή σου? Η γνώμη μου είναι πως όχι. Η γνώμη μου είναι πως όχι και θεωρώ ότι επειδή το επάγγελμά μας είναι μια πολυσύνθετη διαδικασία mm-hmm. και αποτελείται από πάρα πολλούς παράγοντες, για να βγάλουμε ένα πρόγραμμα μπορεί πολλές φορές να το αλλάξουμε και να το τροποποιήσουμε μέχρι και 10 φορές Σωστά. για έναν αθλούμενο. Mm-hmm. Οπότε δεν πιστεύω από τη στιγμή που εμείς που έχουμε ασχοληθεί σε ένα μεγάλο μέρος της ζωής μας με αυτό και πάλι μας απαιτεί κάποιες εργατοώρες από εμάς η εκπόνηση ενός τέτοιου προγράμματος, δεν νομίζω ότι ένας ο οποίος είναι μαζικά αθλούμενος να μπορεί να φτάσει σε αυτό το αποτέλεσμα mm-hmm. χωρίς τη συμβουλή κάποιου ειδικού. Μάλιστα. Άρα η πρότασή σου για τον κόσμο που μας παρακολουθεί αυτή τη στιγμή ποια είναι? Γιατί το κρατάω αυτό που είπες, ίσως πολλοί δεν γνωρίζουν ότι συμβάλλει στην καλή και στην καλή μας υγεία το να αθλείσαι έτσι με μέτριας ναι. έντασης. Και αν μου επιτρέπετε να γίνω και λίγο πιο συγκεκριμένος για να γίνει περισσότερο κατανοητό στον κόσμο. Πρόσφατα είδα μία έρευνα που συγκρίνει τις νοσηλίες σε μονάδες εντατικής θεραπείας στην Ελλάδα και στην Ολλανδία και φαίνεται ότι στο σύνολο των εισαγωγών στα περιστατικά COVID η Ελλάδα έχει 5 φορές παραπάνω διασωληνώσεις. Μάλιστα. Δηλαδή, να το πω με απλά λόγια, αν η Ολλανδία και η Ελλάδα εισάγουν στα νοσοκομεία 100 ασθενείς και οι δύο χώρες mm-hmm. και η Ολλανδία διασωληνώνει 5 από αυτούς, η Ελλάδα για τον ίδιο αριθμό διασωληνώνει 25. Και αυτό έχει να κάνει με την κακή φυσική κατάσταση, έτσι. Ακριβώς. Αυτό έχει να κάνει με την κακή βασική φυσική μας κατάσταση. Σαν χώρα. Mm-hmm. Και κατά τη γνώμη μου αυτό το στατιστικό είναι τρομακτικό. Απόλυτο δίκιο έχεις. Και δεν είναι τυχαίο που κυρίως στις ΜΕΘ κατευθύνονται όσοι νοσούν από κορονοϊό άνθρωποι οι οποίοι είναι υπέρβαροι, άνθρωποι με υποκείμενα νοσήματα. Το αν έχεις μια καλή φυσική κατάσταση και καλή υγεία και προσέχεις τη διατροφή σου, δεν φτάνει σε τέτοιο σημείο. Έτσι ακριβώς. Και δεν είναι τυχαίο ότι ως παράγοντας επάθειας από mm-hmm. τους περισσότερους γιατρούς ορίζεται το περιττό βάρος. Μάλιστα.
Ρωτάει κόσμος, άρα Κλεάνθη, βγαίνουμε, περπατάμε, κάνουμε λίγο τζόκινγκ, τι ακριβώς, τι είναι το καλύτερο? Το βασικό είναι να μένουμε ενεργοί, δηλαδή να μην βρισκόμαστε σε ακινησία, να αποφεύγουμε την ακινησία και από εκεί και πέρα, ανάλογα με το επίπεδο της φυσικής μας κατάστασης, επιλέγουμε κάτι το οποίο ούτε μας εξαντλεί, αλλά ούτε μας προκαλεί, ούτε δεν μας προκαλεί ευχάριστα. Δηλαδή, να μας κουράζει μεν, αλλά όχι να μας εξουθενώνει. Και είμαι σίγουρη. Ο καθένας θα πρέπει να το προσαρμόσει στα δικά του δεδομένα. Γιατί ένας αθλητής μεγάλων αποστάσεων έχει διαφορετική μέτρια έντασης προπόνηση από έναν που αθλείται μαζικά 3 φορές την εβδομάδα. Φαντάζομαι είναι κατανόητο. Νομίζω πως ναι. Υπάρχει μεγάλη διαφορά. Άρα, εγώ θα πω ότι ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Εγώ θα το αφήσω ανοιχτό και όποτε θες θα σε έχουμε εδώ στην εκπομπή για να δίνουμε έτσι συμβουλές στον κόσμο. Το βλέπω από τα μηνύματα ότι υπάρχει έτσι μεγάλη διάθεση του κόσμου για να πάρει συμβουλές. Και κάτι που ρωτάει ένας φίλος τηλεθεατής και έχει δίκιο. Λέει, δεν νομίζω, λέει, και κάποιος γυμναστής ή ο άνθρωπος στο οποίο το χώρο γυμναζόμασταν, αν σηκώσουμε το τηλέφωνο και τον πάρουμε για κάποιες συμβουλές να μας το αρνηθεί, έτσι δεν είναι? Όλοι είστε πρόθυμοι να βοηθήσετε. Σε καμία περίπτωση, σε καμία περίπτωση. Έτσι είναι. Γιατί είναι μια σχέση που θα μείνει και για μετά την πανδημία. Οπότε... εμείς απέναντί μας έχουμε ανθρώπους, δεν έχουμε υπολογιστές, έτσι. Οπότε η επικοινωνία είναι το νούμερο ένα. Έχεις απόλυτο δίκιο. Άρα, τα ξαναλέμε. Εύχομαι καλό τριήμερο και θα ξαναείμαστε σύντομα εδώ, ίσως επίσης και με κάποια βίντεο, fitness και με συμβουλές για τον κόσμο, να μπούμε ίσως και σε έτσι κάποια πιο εξειδικευμένα πράγματα. Ευχαρίστως. Να είσαι καλά, Κλεάνθη μου. Καλό απόγευμα. Καλά και εσείς. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο Κλεάνθης Γέπης. Τον ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Ήταν μαζί μας και υπόσχομαι θα ξαναείνε σύντομα, γιατί βλέπω ότι υπάρχει έτσι μεγάλη διάδραση και από τα μηνύματά σας και πολλά ερωτήματα. Λοιπόν, πάμε τώρα και να κλείσουμε την εκπομπή μας όπως κάνουμε καθημερινά με αθλητική ενημέρωση. Έχουμε την Κυριακή στις 7 το απόγευμα τον αγώνα του ΠΑΣ Γιάννηνα με τον Αστέρα Τρίπολης, όπως λέγαμε και χθες. Ο Πέτρος είναι μαζί μας. Πέτρο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Έλενα. Καλησπέρα και στους φίλους τηλεθεατές του Ήπειρου TV1. Ο ΠΑΣ Γιάννηνα ολοκληρώνει την προετοιμασία του για τον αγώνα της Κυριακής, γνωρίζοντας ότι δεν μπορεί να υπολογίζει τον Κρίσμαν, ο οποίος ναι μεν είναι αμφίβολος, ενδεχομένως όμως δεν θα τον ξεκινήσει και ο κύριος Γιαννίκης Βασικός για να τον προφυλάξει και για τα play-out που θα ακολουθήσουν, χωρίς τον τιμωρημένο Κάστρο, ο οποίος έχει συμπληρώσει κάρτες και από την άλλη πλευρά ο Αστέρας Τρίπολης θα έχει στη διάθεσή του τον Μπαράλες. Είναι ο πρώτος σκόρερ της Τρίπολης και είναι το βαρύ πυροβολικό όπως συνηθίζουμε να λέμε. Έλενα, είναι μια αναμέτρηση που έχει κίνητρο ο Αστέρας Τρίπολης, όπως κίνητρο έχει και ο Παζιάν. Εδώ όμως λίγο στη ζυγαριά το μεγαλύτερο κίνητρο φαίνεται να το έχει ο Αστέρας στην προσπάθεια που κάνει για να προλάβει τις θέσεις που οδηγούν στα ευρωπαϊκά εισιτήρια. Ο ΠΑΣ θέλει να παίξει το ποδόσφαιρο που μας έχει συνηθίσει να παίζει όταν συνάντα απέναντι του ομάδες πιο δυνατές, ίσως και ένα κλικ πιο ποιοτικές, του δίνει το κίνητρο και βγάζει και εκείνος περισσότερη ενέργεια στο παιχνίδι του. Μάλιστα. Την αναμέτρηση να πούμε, Έλληνα, ότι θα διευθύνει ο κύριος Παπαπέτρου, ο οποίος βγαίνει από το ψυγείο ύστερα από 1,5 μήνα με τη τιμωρία που είχε δεχθεί και βοηθούς θα έχει τους κυρίους Κωσταρά και Παπαδόπουλο και στο ΒΑΡ θα είναι ο κύριος Τζίλος. Μάλιστα. Τώρα βγαίνει ένας διαιτητής μετά από 1,5 μήνα, παίζει τον ΠΑΣ. Θεωρώ ότι έχει και ο άρχον της αναμέτρησης το θέλω και την δύναμη να είναι δίκαιος και να μην επηρεάσει τις δύο ομάδες από τα σφυρίγματά του. Λογικά θα δούμε ένα ανοιχτό παιχνίδι. Λογικά θα έχει και γκολ. Και θέλω να πιστεύω ότι θα είναι ένα πολύ θετικό ψυχολογικό φινάλε για την ομάδα του κυρίου Γιαννίκη εν ώψη και τον play-out Έλενα, όπου εκεί ο ΠΑΣ καλείται να επισημοποιήσει και την παραμονή του με την βαθμολογική συγκομιδή που απαιτείται. Τα οποία play-out, επειδή ρωτάνε οι φίλοι, με συγχωρείς Πέτρο μου, τηλεθεατές, πότε ξεκινάνε?
Έχουμε την κλήρωση τη Δευτέρα, τόσο για τα play-off όσο και για τα play-out, και τα μάτια διεξαχθούν το επόμενο Σαββατοκύριακο. Επομένως δεν θα σταματήσει η αγωνιστική ροή. Οι ομάδες θα κληθούν να δώσουν ίσως και το κάτι παραπάνω από αυτά που έχουν δώσει στην κανονική διάρκεια, ειδικά όταν υπάρχουν στόχοι με ευρωπαϊκά εισιτήρια και αποφυγή της παραμονής. Το έργο δυσκολεύει περισσότερο για Παναθηναϊκό, για ΑΕΚ και ενδεχομένως για ΠΑΟΚ στην προσπάθειά τους να πιάσουν τον Άρη, αλλά και στην ουρά είναι αμείωτο το ενδιαφέρον με Πανετολικό, Λαμία, ΑΕΛ, Όφη να βρίσκονται σε μπελάδες αυτή τη στιγμή και να ψάχνουν το κάτι παραπάνω στα play-out. Μάλιστα. Τι να πω, δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην ομάδα του Παζιάννενα, να τελειώσει και αυτό και μετά να έχει καθαρό μυαλό, όπως είπες, για τα play-out, αν και δεν επηρεάζεται, όπως έχουμε πει πολλές φορές, ιδιαίτερα από αυτά. Ναι, και μετά τα play-out θα έχουμε να συζητάμε, πέρα του αγωνιστικού, αλλά και κάποιες προσπάθειες της διοίκησης να προσφέρουν κάποια καινούργια συμβόλαια σε ποδοσφαιριστές που τα συμβόλαιά τους λήγουν τον Ιούνιο, Έλενα. Επομένως, θα έχουμε έντονο ενδιαφέρον και σε αυτό τον εξωαγωνιστικό τομέα. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Άρα σου εύχομαι καλό τριήμερο. Ναι. Καλή καθαρά Δευτέρα σε όλο τον κόσμο, με υγεία. Ας βάλουμε και λίγο την άθληση στο πρόγραμμά μας, ακόμη για αυτές τις ημέρες που οι περισσότεροι τις θέλουμε για να μένουμε λίγο χωρίς δραστηριότητα. Χρειάζεται και η άθληση. Έστω το περπάτημα, έστω ένα ελαφρύ τζόκινγκ και σίγουρα καλό είναι και το διαδίκτυο με πηγή πληροφοριών, αλλά αυτές οι πληροφορίες θα πρέπει να αξιολογούνται και να εκτιμούνται. Και αυτή τη δουλειά την κάνουν οι γυμναστές και οι προπονητές αθλημάτων. Έτσι είναι. Και πρέπει το κάθε πρόγραμμα που βγαίνει να είναι εξατομικευμένο και όχι ένα πρόγραμμα, όπως λέω εγώ, έτσι σούμα για όλους που βγαίνει στον διαδικτυακό αέρα και το κάνει ο καθένας μας. Δεν γίνεται αυτό. Ο κάθε οργανισμός, το κάθε σώμα έχει διαφορετικές ανάγκες. Μπορεί, όπως μας έλεγε ο Κλεάνθης νωρίτερα, να υπάρχουν τραυματισμοί για κάποιους ανθρώπους. Δεν μπορούν όλοι να ανταπεξέλθουν. Και ειδικά χωρίς καθοδήγηση. Είπαμε, έκαστος στο είδος του, το έχουμε πει. Έτσι ακριβώς. Και η συμβουλή είναι συμβουλή. Μπορούμε να συμβουλευτούμε κάποιον ειδικό. Δεν χρειάζεται τώρα να βάζουμε ως κύριο λόγο που δεν μπορούμε να επισκεφτούμε κάποιον ειδικό το χρηματικό ποσό. Ίσα-ίσα μιλάμε για επαγγελματίες, ανθρώπους που τις συμβουλές τους τις μοιράζουν πραγματικά απλόχερα. Ας αφήσουμε λίγο στην άκρη λοιπόν και το οικονομικό κομμάτι που απασχολεί πολλούς και ας ζητήσουμε την βοήθεια των ειδικών. Έχεις απόλυτο δίκιο. Ας αδράξουμε λοιπόν την ευκαιρία και της καθαρά Δευτέρας και γενικότερα το ότι ανοίγει ο καιρός και όπως είπες ας βγούμε, ας αθληθούμε, ας φτιάξουμε την διάθεση και την ψυχολογία μας γιατί προσφέρει και συμβάλλει σημαντικά η άθληση σε όλο αυτό. Πέτρο, τα λέμε από Τρίτη τώρα. Καλή συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστώ πάρα πολύ Έλενα. Καλό απόγευμα στους φίλους τηλεθεατές του Ήπειρου στη Βιέννη. Γεια. Είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Φίλες, φίλοι, κάπως έτσι θα σας ευχηθώ και εγώ να έχετε ένα όμορφο τριήμερο. Καλή καθαρό Δευτέρα. Εμείς θα τα ξαναπούμε την Τρίτη. Βέβαια, μην ξεχνάτε το ραντεβού που έχουμε το βράδυ της καθαράς Δευτέρας για την εκδήλωση που είναι αφιερωμένη στα παιδιά του πατέρα Θανάσου, στα παιδιά του οικοτροφείου σχολείου Ντούρα Χάνης, η οποία θα προβληθεί στις 9.30 μέσα από τη συχνότητα του Ήπειρο στη Βιέννα. Από εμάς, γεια σας.